Καλησπέρα να πω. Παναγιώτης Μαυρίδης λέγομαι. Είμαι δημοσιογράφος και διευθύνω το site επώνυμης γνώμης newpavladil.gr. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι εδώ σήμερα και να συντονίζω ένα τόσο σοβαρό πάνελ με εξέχοντες ομιλητές για ένα τόσο σοβαρό και σημαντικό θέμα όπως είναι το θέμα της υγείας. Δεν διεκδικώ γνώση εξειδικευμένη στο κομμάτι αυτό, οπότε θα μπορούσατε να μου συγχωρέσετε ενδεχομένως κάποια έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης. Ωστόσο, λόγω του ότι βρίσκομαι στο χώρο αυτό και ασχολούμαι στο δημοσιογραφικό χρόνια με όλα αυτά τα θέματα τα οποία αποτελούν και είναι κυρίαρχα στην ατζέντα του δημοσίου διαλόγου, έχω μία γενικότερη αίσθηση. Σύμφωνα με αυτήν, μπορώ να διακρίνω το ότι από τη μία πλευρά έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο υπάρχει για τον περισσότερο κόσμο, ότι δηλαδή η ασφαλιστική δαπάνη είναι πολύ μεγάλη για κάθε πολίτη, πολύ περισσότερα από αυτό που πληρώνει ως εισφορά προς το κράτος, που σημαίνει ότι στην πράξη αυτό που λέμε σήμερα δημόσια υγεία, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, δεν υφίσταται, από τη στιγμή που κάθε πολίτης είναι αναγκασμένος να χρηματοδοτεί την υγεία με δικούς του πόρους. Άρα αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί σε δύο επίπεδα, και σε πολιτικό και σε επίπεδο όλων των εμπλεκόμενων στο χώρο της υγείας, είτε είναι νοσοκομεία, είτε είναι κέντρα, κλινικές, ασφαλιστικές εταιρείες και το καθεξής. Το δεύτερο σημείο που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι εξακολουθούμε να έχουμε την οτροπία να περιμένουμε από το κράτος να αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι όσο θα εξακολουθούμε να έχουμε αυτήν την οτροπία, θα πέφτουμε πάνω σε αδιέξοδα, δεδομένου ότι το κράτος έχει αποδείξει ότι είναι αδύνατο και αδύναμο να μπορέσει να επιτελέσει το ρόλο που θα έπρεπε να έχει, δηλαδή εποπτικό ρόλο, ελεκτικό ρόλο και βεβαίως στρατηγικό ρόλο. Άρα έχουμε μία απαξίωση, ας το πούμε έτσι, του πώς λειτουργεί το κράτος, γεγονός που δημιουργεί μία ευκαιρία και ένα χώρο ζωτικό για τον ιδιωτικό τομέα να αναλάβει πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Από αυτή την πλευρά έρχομαστε στο τρίτο ζητούμενο, το οποίο είναι πώς ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να μπορέσει να προωθήσει θεσμικές αλλαγές τέτοιες που και να εξυπηρετούν τα όποια συμφέροντα του κάθε τομέα γενικότερα, αλλά ευρύτερα και το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μία αλλαγή του τρόπου που σκεφτόμαστε. Νομίζω πρέπει να γίνουμε πολύ πιο συνεργατικοί, πιο συμπληρωματικοί, και ειδικά εσείς που είσαστε και άνθρωποι με υψηλή τεχνογνωσία και ευφυΐα, θα μπορούσατε, ας πούμε, να συνεργαστείτε πολύ καλύτερα μαζί σας από ότι θα μπορούσε το κράτος να συνεργαστεί αυτό μαζί σας. Αν λοιπόν εσείς όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το χώρο καταφέρετε και δημιουργήσετε μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση από τη στιγμή που υπάρχει η γνώση από τα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, από το πώς πρακτικά λειτουργούν τα πράγματα, τότε νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό να προωθηθούν προτάσεις που θα αλλάξουν το θεσμικό πλαίσιο, διότι το κράτος από μόνο του δεν νομίζω ότι είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να το κάνει. Πάνω σε αυτό το καμβά νομίζω ότι θα κάνουμε τη συζήτησή μας σήμερα στα επιμέρους θέματα, τα οποία τα γνωρίζει βεβαίως καλύτερα ο Γιάννης, ο καντόρος που θα βοηθήσει στα πιο έτσι εξειδικευμένα πράγματα. Εγώ θα σας παρακαλούσα στις εισηγήσεις σας να είσαστε όσο πιο περιεκτικοί και σύντομοι γίνεται, να δοθεί ο χρόνος να ακουστούν όλες οι απόψεις και βεβαίως μετά να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα διάλογο μέσα στο πλαίσιο του χρόνου,
που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από αυτήν την συνεδρίαση. Δίνω το λόγο στο Γιάννη τον Καντόρο, ο οποίος θα θέσει και αυτός από την πλευρά του τα δικά του ζητήματα και απευθύνει και το λόγο στον πρώτο μιλητή. Από μένα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι η εισαγωγή είπε τα περισσότερα πράγματα, μάλλον έθεσε τα προβλήματα, θα έλεγα. Και το πιο ενδιαφέρον, φυσικά, επειδή στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να περιγράφουμε τα προβλήματα όλοι μας, το πιο ενδιαφέρον, και νομίζω ότι το πάνελ είναι κατάλληλο για να το κάνει αυτό, είναι να δούμε αν έχουμε κατά νου κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να πάνε τα πράγματα καλύτερα στον συγκεκριμένο αυτό χώρο, που είναι ένας χώρος πολύ ευαίσθητος. Νομίζω ότι πονάει όλους μας. Δεν μπορεί να μια ευρωπαϊκή χώρα σε θέματα συντάξεων, σε θέματα υγείας, σε θέματα προστασίας από φυσικές καταστροφές, δεν είναι δυνατόν να μην έχει το κατάλληλο πλαίσιο, να μην έχει αναπτύξει τους κατάλληλους μηχανισμούς, έτσι ώστε οι πολίτες της να νιώθουν ασφάλεια σε αυτά τα πολύ βασικά ζητήματα που καθορίζουν την ποιότητα ζωής όλων μας. Και νομίζω ότι μια κοινωνία δεν μπορεί να πάει μπροστά εάν δεν δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις στα ζητήματα αυτά. Γνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες. Γνωρίζουμε ότι η χώρα μετά από 10 χρόνια πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης βρίσκεται αδύναμη και εξαντλημένη. Έχουμε όμως αφήσει τα χειρότερα πίσω μας και νομίζω ότι η πραγματική κουβέντα που πρέπει να συνεισφέρει ο καθένας με τις δυνάμεις του, τη γνώση του, τις ιδέες του, είναι να δούμε πώς από εδώ και πέρα μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο για το μέλλον, το δικό μας και προφανώς των όσων έρχονται, γιατί αυτές οι αποφάσεις έχουν το εξής χαρακτηριστικό, και το λέω βάζοντας το ασφαλιστικό καπέλο. Δυστυχώς παίρνεις αποφάσεις σήμερα οι οποίες δεν έχουν άμεσο όφελος. Είναι μια δύσκολη, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, είτε μιλάς για μια εταιρεία, είτε μιλάς για μια κοινωνία. Είναι πολύ δύσκολο να συζητήσεις και να πάρεις δύσκολες αποφάσεις σήμερα, γνωρίζοντας ότι τους επόμενους 2, 3, 6 μήνες, ένα χρόνο, 2 χρόνια θα εισπράττεις κόστος και όχι όφελος. Το όφελος θα το δουν κάποιοι άλλοι αρκετά χρόνια μετά. Το έχουμε βιώσει στη δική μου εταιρεία. Όσοι συνάδελφοι είναι από ασφαλιστικές εταιρείες θα καταλαβαίνουν τι λέω. Νομίζω ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα συμβαίνει για μια ολόκληρη κοινωνία και για ένα ολόκληρο κράτος. Αλλά αυτό είναι το name of the game, να το πω έτσι. Ναι, αυτό νομίζω συμβαίνει σε κάθε περίπτωση που βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Και νομίζω ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, και το στοίχημα είναι αν θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτό που λέμε ευρωπαϊκό μέσο όρο με τις προοδευμένες χώρες, ή θα κατρακυλήσουμε και θα πάμε σε μορφές λατινοαμερικάνικης, ας πούμε, χώρας. Νομίζω ότι κανείς δεν εύχεται κάτι τέτοιο, γι' αυτό εδώ, λόγω της κρίσης, δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας για να ξαναδούμε πάλι όλοι, να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας και ο κάθε ένας στον τομέα του, αλλά και γενικότερα σε ό,τι αφορά στο δημόσιο συμφέρον. Και νομίζω ότι το πιο κρίσιμο ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να καταφέρουμε εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι είμαστε λίγο ο καθένας και πάρτι του, να μπορέσουμε, ας πούμε, να συνεργαστούμε, να βρούμε κοινά σημεία συγκλήσεων για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τελικά το κοινωνικό συμφέρον, το συμφέρον όλων, που θα είναι κατά επέκταση και συμφέρον του καθενός ξεχωριστά. Να προχωρήσουμε, ναι. Και να πάρω την πάσα που μου έδωσες. Ανέφερες πριν από λίγο ότι θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει έξω από εμάς, γιατί τα προβλήματα τα οποία συζητάμε δεν είναι προβλήματα ελληνικά, είναι προβλήματα ευρωπαϊκά και διεθνή. Άρα, εδώ θα ήθελα να ζητήσω από τους αγαπητούς συναδέλφους και να ξεκινήσω από τον Ηρακλείδη Δασκαλόπουλο, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Ελληνικής Ασφαλιστικής, να μοιραστούν το μέτρο του δυνατού, γιατί ζητάω δύσκολα πράγματα, να περιγράψουμε συστήματα μέσα σε 5 ή 7 λεπτά, αλλά από τη δική τους εμπειρία να μας δώσουν μια γεύση του πώς άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει απάντηση στα ζητήματα τα οποία συζητούμε εμείς αυτή τη στιγμή. Okay. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς που είμαι στο πάνελ αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πάρα πολύ κρίσιμο, και όπως έτσι θα προσπαθήσω να αναπτύξω, είναι η καλύτερη πραγματικά περίοδος να δοθεί, να ξεκινήσει, να δοθεί μια λύση η οποία θα εδράζεται στη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην υγεία. Ξεκινάω από κάποια στοιχεία που αναφέρθηκαν στις πρωινές παρουσιάσεις.
Ξοδεύουμε 8,4% του ΑΕΠ, 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ για δαπάνες υγείας. Από αυτές, όπως αναφέρθηκε το πρωί και από τον κύριο Βοζίγη και από τον κύριο Σαργιοργίου, το 40% είναι ιδιωτική δαπάνη. 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά τα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο τα 600 εκατομμύρια, το 10% περίπου δηλαδή, καλύπτονται από την ιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή, αποτελούν αποζημιώσεις που προέρχονται από την ιδιωτική ασφάλιση. Κατά συνέπεια, είτε το θέλουμε, είτε όχι, είτε το πιστεύουμε, είτε δεν το πιστεύουμε, το σύστημα κατά 40% χρηματοδοτείται ιδιωτικά. Τώρα, σήμερα που μιλάμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να ισχυριζόμαστε ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί με δημόσια χρηματοδότηση, γιατί απλά τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν λειτουργεί. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι αυτά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ βγαίνουν από τις τσέπες των πολιτών, από τις τσέπες των οικοκυριών. Και πότε καταβάλλονται αυτά? Καταβάλλονται όταν κάποιος βρεθεί στη δύσκολη θέση. Ένα κομμάτι είναι τα co-payments, οι συμπληρωματικές πληρωμές του δημοσίου, γιατί όπως ξέρουμε το δημόσιο καλύπτει ένα μέρος των εξόδων σε όλες τις βαθμίδες περίθαλψης. Επίσης, ένα μεγάλο ποσό αφορά πληρωμές που γίνονται για καλύτερη πρόσβαση όταν ο άλλος βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ο ασθενής ή ο συγγενής του ασθενή είναι σε δύσκολη θέση γιατί αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και ταυτόχρονα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό που συχνά είναι καταστροφικό. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, εφόσον το σύστημα είναι κατά 40% ιδιωτικό, να μην φροντίσουμε ώστε αυτή η ιδιωτική δαπάνη να έρθει με έναν οργανωμένο τρόπο, ώστε πρώτα απ' όλα να μειωθεί και δεύτερον να γίνει αποτελεσματικότερη. Και εδώ εδράζεται εκείνο το σημείο στο οποίο θέλω να κουβεντιάσω λίγο περισσότερο, το οποίο προσομοιάζει πολύ προς το γαλλικό μοντέλο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για το οποίο φαντάζομαι αργότερα θα μας μιλήσει και ο καθηγητής κ. Νεκτάριος. 40% λοιπόν, τα 5 δισεκατομμύρια αυτά, φανταστείτε πόσα θα μπορούσαν να είναι αν περνούσαν μέσα από την ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί θα μειωνόταν αυτό το κόστος? Πρώτα απ' όλα, δεν είναι η ίδια η διαπραγματευτική ικανότητα κάποιου που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, έτσι, και του μεμονωμένου πολίτη, με αυτή που έχει μια ασφαλιστική εταιρεία. Η ασφαλιστική εταιρεία είναι ένας οργανισμός, έχει μια οργάνωση, έχει μια δομή, έχει μια τεχνογνωσία, έχει τη δυνατότητα να είναι στρατηγικός αγοραστής υπηρεσιών υγείας και αυτό το χρησιμοποιεί. Τόσο πρώτα απ' όλα για να ελέγξει την ποιότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους, την αναγκαιότητά τους, γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει στην Ελλάδα προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας, και βεβαίως το κόστος τους. Απλά λοιπόν και μόνο αν την ιδιωτική δαπάνη από τις συμπληρωματικές πληρωμές των οικοκυριών και από τις περιπτώσεις που χρειάζεται κάποιος καλύτερη πρόσβαση, με καλύτερη πρόσβαση ή άλλες υπηρεσίες που δεν μπορεί να τις εξασφαλίσει και αναγκάζεται να την πληρώσει, την περνάγαμε μέσα από την ιδιωτική ασφάλιση, είναι βέβαιο ότι θα οδηγούμασταν σε συνολικό κόστος χαμηλότερο. Αυτό είναι το ένα ευνοϊκό σημείο για τα νοικοκυριά πρώτα απ' όλα, για τους πολίτες. Το δεύτερο είναι ότι μεταφέρεις το κόστος από τον ασθενή, από αυτόν, και αυτό υπόθηκε πάλι το πρωί με πολύ ενδιαφέρον τρόπο, από τον ασθενή που το πληρώνει εκείνη την ώρα που το χρειάζεται, σε όλους. Άρα κατανέμεται λογικά αυτό το κόστος και δεν θα φτάσουν κάποιοι ατυχείς να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν καταστροφικά κόστη κατά τη διάρκεια της ζωής τους για να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα υγείας. Πού λοιπόν εδράζεται η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα? Στην κατανόηση του ότι αφού έχουμε 40% ιδιωτική δαπάνη, αυτή η ιδιωτική δαπάνη μπορεί να κατευθυνθεί μέσω των ασφαλιστικών εταιριών με ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι κοινό για όλους. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μπορεί να υπάρξει ένα πρόγραμμα βάσης το οποίο θα καλύπτει τις πληρωμές που δεν καλύπτει το δημόσιο και ταυτόχρονα υπηρεσίες, θα δίνει μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες που τώρα πια, που αλλιώς τις πληρώνουν οι ασφαλισμένοι πολύ ακριβά. Γιατί το κόστος ενός τέτοιου προγράμματος θα είναι καλύτερο? Μα θα είναι καλύτερο αυτό που πληρώνουν τώρα, γιατί το συνολικό κόστος που θα καταβάλλεται λόγω του καλύτερου ελέγχου από τις ασφαλιστικές θα είναι μικρότερο. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας απολύτως λόγος εδώ που έχουμε φτάσει να μην ακολουθήσουμε αυτήν την οδό. Βεβαίως, οι εταιρείες που θα μετείχαν σε αυτό
θα είχαν, εδώ το κέρδος είναι τριπλό. Και θα ξεκινήσω από το κέρδος για τους πολίτες. Εκεί είναι προφανές. Ο πολίτης θα έχει καλύτερη πρόσβαση, καλύτερες υπηρεσίες αφού θα ελέγχονταν από κάποιον οργανισμό, χαμηλότερο κόστος και όλη αυτή η ιδιωτική δαπάνη θα κατευθυνόταν οργανωμένα, θα κατανεμόταν σε όλους τους ασφαλισμένους και θα κατευθυνόταν οργανωμένα και με τρόπο εκλογικευμένο. Για το δημόσιο τώρα, ποιο είναι το όφελος. Το δημόσιο έχει μειώσει το κόστος του όλα τα τελευταία χρόνια χωρίς να μειωθεί το κόστος των πολιτών. Δηλαδή, ενώ η δαπάνη συνολική μειώθηκε, η δαπάνη από τους πολίτες 5 δις ήταν, 5 κάτι ήταν, 5 παρέμεινε. Έχει τη δυνατότητα λοιπόν να φροντίσει καλύτερα πρώτα απ' όλα τους πολίτες με ένα πιο οργανωμένο τρόπο και να περιορίσει το συνολικό κόστος. Και επίσης, αν αυτό δουλέψει, μπορεί να μεγαλώσει λίγο τα co-payments. Δηλαδή, να μεγαλώσει λίγο τη συμμετοχή που έχει στο κόστος της υγείας, περνώντας ένα κομμάτι σε αυτό το βασικό ασφαλιστικό πρόγραμμα της ιδιωτικής ασφάλισης. Γιατί πάλι μπορεί να ελέγχεται καλύτερα και μπορεί το συνολικό κόστος τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιώτη να είναι μικρότερο με αυτόν τον τρόπο. Τώρα για τις ασφαλιστικές εταιρείες και επειδή θέλω λίγο να απαντήσω στις αιτιάσεις που κατά καιρούς γίνονται για την κερδοσκοπική ασφάλιση, η οποία δεν έχει χώρο, δεν έχει λόγο να βρίσκεται στην υγεία. Βεβαίως και οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Βεβαίως. Έτσι λειτουργεί εξάλλου η οικονομία μας. Όμως, από ένα τέτοιο εγχείρημα, το κέρδος δεν προέρχεται από το μεγάλο αναμονάδα κόστος, αναμονάδα κέρδος. Δηλαδή, δεν προσβλέπουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στο να πάρουν από ένα βασικό πρόγραμμα ασφάλισης που συμπληρώνει την κοινωνική το μεγαλύτερο κομμάτι του κέρδους τους. Εκεί, το όφελος που θα υπάρξει από τη μείωση της συνολικής δαπάνης είναι τέτοιο που είναι πολλαπλάσιο του οποιοδήποτε περιθωρίου θα μπορούσε να πάρει μια ασφαλιστική εταιρεία σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Το κέρδος έρχεται και από τις υπηρεσίες που θα μπορέσουν μετά οι ασφαλιστικές εταιρείες να προωθήσουν στο πελατολόγιο που αποκτούν έτσι, με προγράμματα τα οποία θα τους δίνουν πρόσβαση σε υψηλότερες υπηρεσίες ή προγράμματα άλλων κλάδων. Πλά λόγια. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε μία σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα οργανώσει τα πράγματα, θα μειώσει το κόστος και θα λειτουργήσει καλά για όλους. Για όλους stakeholders, πρώτα απ' όλα για τους πολίτες, μετά για το ίδιο το δημόσιο αλλά και για την ασφαλιστική αγορά. Και γιατί είναι καλό αυτό να το κάνουμε νωρίτερα παρά αργότερα. Γιατί όσο περνάει ο χρόνος, το κόστος μοιραία θα ανεβαίνει. Ό,τι και να κάνουμε. Γιατί υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας κόστου που δεν εξαρτάται από τη διαχείριση και τη διοίκηση, εξαρτάται από την εξέλιξη των πραγμάτων. Ποιο είναι αυτό? Είδαμε και το πρωί και το ξέρουμε όλοι ότι η Ελλάδα γερνάει. Το κόστος ενός ανθρώπου πάνω από τα 65 ετών είναι 4 με 5 φορές παραπάνω το κόστος της υπηρεσίας υγείας που χρειάζεται κάποιος άνω των 65 ετών είναι 4 με 5 φορές παραπάνω από το κόστος κάποιου που είναι 40 ετών. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται καθώς, επειδή το κόστος ανεβαίνει εκθετικά, καθώς ο πληθυσμός αυτής της χώρας γυρνάει. Ζούμε περισσότερα χρόνια και ζούμε και περισσότερα χρόνια με κακή υγεία. Δεύτερον, οι κακές συνήθειες που έχουμε σε αυτή τη χώρα, οι οποίες αναφέρθηκαν το πρωί πάρα πολύ αναλυτικά, κάπνισμα, περιστασιακό ποτό, κυρίως obesity, έλλειψη άσκησης και μεγάλο μέσο βάρος, οδηγούν στην όλο και συχνότερη εμφάνιση χρόνιων παθήσεων, χρόνιων νοσημάτων, τα οποία αλλιώς θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Και τα χρόνια νοσήματα έχουν τεράστιο κόστος, θα πάνε πάρα πολύ χρόνο και ειδικότερα σε ηλικίες μεγαλύτερες. Σε μια πρόσφατη μελέτη που είχα δει αμερικάνικη, υπολογίζεται ότι 75% περίπου του συνολικού κόστους υγείας αφορά τις χρόνιες παθήσεις. Και είναι πραγματικά, αν είναι εκεί έτσι, φαντάζομαι πόσο θα γίνει εδώ. Άρα λοιπόν έχουμε δύο βασικούς παράγοντες που οδηγούν στη χειροτέρευση από πλευράς κόστους της κάλυψης της υγείας του πληθυσμού. Και βεβαίως υπάρχει και ένας τρίτος, τον οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, η ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας. Η ιατρική τεχνολογία, είτε αφορά μηχανήματα, hardware, είτε αφορά και φάρμακα, βοηθάει οπωσδήποτε στην επιμήκυνση της μακροβιότητας, βοηθάει στο να διατηρείται η υγεία του πληθυσμού σε υψηλότερα επίπεδα, αλλά έχει ένα κόστος. Και το κόστος αυτό δεν μειώνεται, αυξάνεται. Το κόστος αυτό θα κληθούμε καλούμεθα να το πληρώσουμε και τώρα και θα κληθούμε να το πληρώνουμε και στο μέλλον. Κατά συνέπεια, λοιπόν, υπάρχουν όλες οι τάσεις που δείχνουν ότι το κόστος το συνολικό για την υγεία του ελληνικού πληθυσμού θα αυξάνεται τα επόμενα χρόνια. Είναι καλύτερα, λοιπόν,
να δούμε το πρόβλημα κατάματα τώρα και να κάνουμε κάτι τώρα, να ξεκινήσουμε να το βάλουμε σε ένα προϋπολογισμό, να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε μαζί με το δημόσιο, ώστε να μπορέσουμε να αντιθασεύσουμε αυτή την αύξηση και να οργανώσουμε το σύστημα με έναν τρόπο που να λειτουργεί, παίρνοντας παραδείγματα και από άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως για παράδειγμα είναι η Γαλλία, παρά να το αφήσουμε να εξελιχθεί και να καταλήξει ανεξέλεγκτο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ήδη 2-3 ερωτήσεις που θα ήθελα να σας κάνω. Σκέφτομαι ότι θα ήταν προτιμότερο να τις συγκεντρώσουμε για το τέλος, να γίνει ένας γύρος ομιλιών και μετά να επανέλθουμε, αντί να ξεκινήσουμε τώρα το διάλογο, εντάξει. Θα παρακαλούσα να όσο πιο σύντομα και περιεκτικά γίνεται για να προλάβουμε να μιλήσουμε όλοι. Ο επόμενος. Ωραία. Να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην Ευρώπη, λοιπόν, και να πάμε στην Ολλανδία και στον κύριο Γκέκα, αγαπητό συνάδελφο από την NN Ελλάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα είμαι συνοπτικός και θα συζητήσουμε περαιτέρω αργότερα στη συνάντηση. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο Ολλανδικό μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο αναφέρθηκε στο προηγούμενο πάνελ και είναι άξιο διερεύνησης και αξιολόγησης συζήτηση που έχουμε. Και όπως όλα τα μοντέλα υπάρχουν καλά και άσχημα, αλλά στο συγκεκριμένο μοντέλο να σημειώσω πριν να αναφέρω τους πυλώνες του μοντέλου είναι ότι τα τελευταία χρόνια, αλλά πάντα ήταν πρώτος στην κατάταξη και τα τελευταία χρόνια είναι πρώτος στην κατάταξη στο Euro Health Consumer Index, ο οποίος είναι ένας δείκτης ευρωπαϊκός που συγκρίνει τα συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών στην υγειονομική περίθαλψη σε σχέση με την προσβασιμότητα που έχουν οι ασφαλισμένοι στις παροχές υγείας, την πληροφόρηση που δίδεται στους ασφαλισμένους σε σχέση με τις παροχές, καθώς επίσης και αν τελικά τα αποτελέσματα των ιατρικών πράξεων που παρέχονται είναι σωστά σε σχέση με τη θεραπεία αλλά και την πρόληψη. Οι πυλώνες αυτού του μοντέλου που έχει θεσπίσει το Ολλανδικό κράτος από το 2006 είναι βασικά τρεις κύριοι. Ο πρώτος πυλώνας είναι ένας πυλώνας ο οποίος σχετίζεται με τη μακροχρόνια φροντίδα των ασφαλισμένων ηλικιωμένων ανθρώπων με αναπηρίες, με βαριά σωματικά ή ψυχικά νοσήματα, καθώς επίσης αναλαμβάνει και τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται μακροχρόνια νοσοκομιακή περίθαλψη. Αυτός ο πυλώνας δίνει τις παροχές είτε σε είδος, είτε με κάποια επιδόματα, αυτό όμως έγκυται στην επιλογή του ασφαλισμένου. Ο δεύτερος πυλώνας και ο πιο ενδιαφέρον είναι ο πυλώνας της υποχρεωτικής υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος πυλώνας δίνει τις βασικές παροχές σε ένα προκαθορισμένο πακέτο που έχει επιλέξει το Ολλανδικό κράτος με τις εποπτεύουσες αρχές και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ο οποίος πυλώνας δίνει τις υπηρεσίες της ιατρικής φροντίδας και των εργαστηριακών εξετάσεων στους πολίτες, δίνει τις δαπάνες για τη φαρμακευτική αγωγή, καθώς επίσης και φυσικά την νοσοκομιακή περίθαλψη και μια βασική οδοντιατρική φροντίδα. Επίσης αναλαμβάνει σε μεσοπρόθεσμο διάστημα παθήσεις ψυχικής υγείας, αλλά οι οποίες όταν χρονίζουν ακολουθούν την πορεία που ανέφερα προηγούμενα στον πρώτο πυλώνα. Πώς όμως, ποιες είναι οι βασικές αρχές αυτού του συστήματος και το κάνει τόσο ιδιαίτερο? Αυτό το σύστημα είναι ιδιαίτερο γιατί καταρχάς το πακέτο παροχών είναι προκαθορισμένο από το κράτος και τις εποπτεύουσες αρχές, αλλά το ίδιο το κράτος έχει επιλέξει τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να συμμετέχουν ως διανομής το συγκεκριμένο πακέτο παροχών, καθώς επίσης να συμπράττουν με τους παρόχους υγείας προκειμένου να προμηθευτούν υπηρεσίες υγείας και να φροντίσουν ώστε να αυξηθούν τα στάνταρτς εξυπηρέτησης των πελατών. Όλοι οι πολίτες ή, να το πω καλύτερα, φορολογούμενοι εντός του Ολλανδικού κράτους υποχρεωτικά μετά την ηλικία των 18 πρέπει να ασφαλιστούν. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την ασφάλιση σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αιτηθεί, αλλά επίσης δεν έχουν το δικαίωμα να διαφοροποιήσουν τη τιμολόγησή τους με βάση την ηλικία του ασφαλισμένου, αλλά και την κατάσταση υγείας στην δεδομένη χρονική στιγμή της αίτησης. Επίσης, χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι οι ασφαλισμένοι κάτω από τις ασφαλιστικές εταιρείες, που βασικά αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία είναι 4 μεγάλοι παρόχοι, που συγκεντρώνουν το 80% του χαρτοφυλακίου αυτού,
έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν εφόσον θεωρούν ότι οι παροχές που δίνονται και η εξυπηρέτηση που δίνεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι με τα στάνταρτς που έχουν θέσει, τα οποία στάνταρτς στους πολίτες της Ολλανδίας είναι πολλά, είναι από την ελεύθερη επιλογή γιατρού, ο χρόνος αναμονής στους παρόχους υγείας, πράγματα για τα οποία οι ίδιες εταιρείες ανταγωνίζονται κατά από αυτό το αρκετά ρυθμισμένο πλαίσιο, στο οποίο ανταγωνίζονται κυρίως στην εξυπηρέτηση των πελατών και με τις συμβάσεις προμήθειας που κάνουν με τους παρόχους υγείας προσπαθούν να συγκρατήσουν επίσης τα κόστη και όπως κάθε ιδιωτική εταιρεία επίσης προσπαθούν να εκλογικεύσουν τις λειτουργικές τους δαπάνες. Αυτός ο πυλώνας κυρίως χρηματοδοτείται στο 45% από τις ίδιες εισφορές των ασφαλισμένων που πηγαίνουν κατευθείαν στις ιδιωτικές εταιρείες και το υπόλοιπο 50% από εισφορές των εργοδοτών και το 5% από την Ολλανδική κυβέρνηση. Ο τρίτος πυλώνας είναι αυτός που γνωρίζουμε και στην ελληνική πραγματικότητα, είναι ο πυλώνας εθελοντικής βάσης, όπου οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έρχονται και επιπλέον της υποχρεωτικής ασφάλισης διαμορφώνουν πακέτα εναλλακτικών μορφών θεραπείας, επιπλέον οδοντιατρικής θεραπείας ή φυσιοθεραπείων συμπληρωματικά, τα οποία σε εθελοντική βάση οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν και να ασφαλιστούν με τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. Οπότε, αυτά συνοπτικά από πλευρά μου. Αυτό που είναι ιδιαίτερο σε αυτό το σύστημα και το θέτω στο τραπέζι είναι ότι είναι ένα σύστημα που ο κρατικός πυλώνας με αρκετή ρύθμιση στο κόστος, στη τιμολόγηση, στις παροχές, έρχεται και βάζει τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και κερδοσκοπικούς οργανισμούς μέσα στο πυλώνα αυτό παροχής ως συμμέτοχους, προκειμένου να βρεθεί ισορροπία με τους παρόχους υγείας και μαζί με το κοινωνικό σύνολο που έχει τα στάνταρτς του. Αυτά, ελπίζω να έχουν συμβεί. Εάν κατάλαβα καλά από την κατανομή της συμμετοχής, το κράτος ουσιαστικά έχει ένα μόνο 5%, έτσι δεν είναι? Στο δεύτερο αυτό πυλώνα υγειονομικής, στο δεύτερο αυτό πυλώνα υγειονομικής περίθαλψης δίνει ένα 5%. Όλοι οι μισθωτοί αυτοαπασχολούμενοι δίνουν τις εισφορές τους και οι εργοδότες, ποσοστό εισφοράς. Οπότε, ναι, σε αυτό το πυλώνα είναι ωραία, το 5%. Και έχει λοιπόν το κράτος ένα ρόλο καθαρά εποπτικό και ελεκτικό κατά πόσο τηρούνται οι όροι τη συμφωνία. Ρυθμιστικό. Ρυθμιστικό. Είναι αρκετά ρυθμιστικό. Ναι. Έχει ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ναι. Ένα regulated. Ναι, και αυτήν τη ρύθμιση έρχεται το κράτος πάλι το ίδιο να την ελέγξει και να την εποπτεύσει, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει η Ολλανδική αρχή, η εποπτεύουσα αρχή υγειονομικής περίθαλψης που ελέγχει τους παρόχους και ως προς τα πακέτα που δίνουν και τη συμμόρφωσή τους με τις παροχές. Ένα δεύτερο σημείο που μου έκανε εντύπωση. Μπορεί να ασφαλιστεί οποιοδήποτε ανεξάρτητα αν διαπιστωθεί ότι έχει κάποια ασθένεια? Ναι. Υποχρεούνται οι ασφαλιστικές εταιρείες με την αίτηση να αναλάβουν τον πολίτη, να του δώσουν την παροχή. Υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός πίσω από το σύστημα, γιατί ο οποίος στην ουσία επιμερίζει το κομμάτι των εισφορών των εργοδοτών και της Ολλανδικής κυβέρνησης στους ιδιωτικούς παρόχους υγείας με βάση τον κίνδυνο που έχουν αναλάβει. Δηλαδή έρχονται με τα χαρακτηριστικά των πολιτών, δηλαδή μπορεί κάποια εταιρεία όντως να μαζέψει ένα χαρτοφυλάκιο που οι άνθρωποι έχουν σοβαρές ασθένειες. Έρχεται και με βάση κριτήρια του προφίλ και εξομοιώνει τον κίνδυνο μεταξύ των ιδιωτικών εταιρείων. Ναι, ο κίνδυνος πώς εξομοιώνεται? Μοιράζει το κομμάτι των εισφορών, το ποσό των εισφορών έναντι του ασφαλίστρου που εισπράττουν κατευθείαν από τους εργαζόμενους στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με βάση τον προφίλ των ασφαλισμένων που έχουν αναλάβει. Okay. Δίνεις το λόγο εσύ. Κινητικότητα μεταξύ των... Η κινητικότητα δεν έχει παρατηρηθεί μεγάλη, ίσως ο κύριος Καντόρος γνωρίζει καλύτερα. Θυμάμαι ότι είναι γύρω στο 6-7% ετησίως. Δεν έχει παρατηρηθεί ότι έχει μεγάλη κινητικότητα. Το ενδιαφέρον το σύστημα αυτό, που και εγώ το γνωρίζω λίγο καλύτερα λόγω καταγωγής της εταιρείας, είναι ότι κατάφερε μέσα σε μερικά χρόνια να αυξηθεί πολύ σημαντικά η ικανοποίηση των πολιτών σε αυτούς τους πολύ κρίσιμους δείκτες. Άρα γενικά οι Ολλανδοί δηλώνουν ότι είναι πιο ευχαριστημένοι από την κάλυψη υγείας που έχουν σήμερα, ενώ αντίστοιχα οι δαπάνες έχουν αντίστοιχα μειωθεί.
που νομίζω ότι σε ένα κόσμο που τα πράγματα πάνε μάλλον όλα προς τα πάνω, αποτελεί έτσι ολλανδικό παράδοξο, θα έλεγα. Γι' αυτό κιόλας έχει γίνει και αντικείμενο μελέτης από πολλές χώρες και πολλούς οργανισμούς που προσπαθούν να καταλάβουν ποια είναι αυτά τα συστατικά που έχουν δημιουργήσει αυτό το ιδιαίτερα επιτυχημένο μείγμα. Αν θέλετε δική μου προσωπική άποψη, η ενεργή. Με συγχωρείτε για τη σειρά να μιλήσουμε, θα έχουμε χρόνο για όλους. Νομίζω ότι στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει ένα πολύ regulated πλαίσιο, αλλά η λειτουργία, το ποιος τρέχει το σύστημα, έχει δοθεί στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και κατά δική μας άποψη ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τη μείωση του κόστους, τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Είναι πράγματα στα οποία ο ιδιωτικός τομέας έχει αποδείξει διαχρονικά, όχι μόνο στις ασφαλίσεις, σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας, ότι δημιουργεί αξία. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα. Υπάρχουν πολλά μοντέλα. Εδώ μια γεύση πήραμε. Δεν ισχυρίζεται κάποιος ότι μπορούμε στα πλαίσια μιας ανοιχτής συζήτησης να καλύψουμε τα πάντα. Θα ήθελα όμως τώρα να δώσω το λόγο στον αγαπητό Πάνο, τον Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Generali και Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Πάνο, πριν από μερικές μέρες διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών με κεντρικό θέμα, τι άλλο, την ασφάλιση υγείας. Θα σου κάνω πάλι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί θα πρέπει μέσα σε λίγα λεπτά να προσπαθήσεις να συνοψίσεις τα συμπεράσματα ενός συνεδρίου που είχε πολλούς ομιλητές και νομίζω ότι βγήκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από αυτή την κουβέντα και αν μπορείς να τα συνδέσεις με το θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Θα προσπαθήσω, ευχαριστώ για την πρόσκληση, την τιμή που βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ. Δυστυχώς είναι δύσκολο. Λοιπόν, είναι δύσκολο το task το οποίο μου αναθέσατε, κύριε Γκαντόρο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, φάνηκε ξεκάθαρα ότι έχουμε έναν αναλφαβητισμό τελικά στο κομμάτι της υγείας. Δεν γνωρίζουμε όλοι μας όλα αυτά που πιθανόν σε αυτή την αίθουσα που πιθανόν να γνωρίζουμε. Και όταν λέω δεν γνωρίζουμε όλοι μας, εννοούμε το κοινό. Δεν το γνωρίζει αυτό. Σε αυτό το πάνελ, μάλλον όχι σε αυτό το πάνελ, σε αυτό το συνέδριο το οποίο κάναμε, αναφέραμε για το κόστος υγείας, αν και έχουμε ξαναεπικοινωνήσει, που ξέρετε, με μια μελέτη που έγινε από τον ΙΟΒΕ, αναδείχτηκε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει ένα διαφορετικό κόστος υγείας από αυτό το οποίο φανταζόμαστε. Αν μπορέσουμε όλο αυτό να καταλάβουμε τι θα συμβεί στο μέλλον, καταλαβαίνετε ότι θα μιλάμε για κόστη τα οποία είναι δυσανάλογα με αυτά τα οποία φανταζόμαστε σήμερα. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι το κόστος υγείας είναι κάτι το οποίο αυξάνει σταθερά. Γιατί αυξάνει? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα αυτή τη στιγμή σε 2 λεπτά ή σε 3 λεπτά να το περιγράψω. Αλλά αυξάνει σταθερά. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπήρχε, αν θέλετε, ένα δεύτερο πάνελ το οποίο αναδείχτηκε ότι έχουμε κάνει, αν θέλετε, ένα βήμα σε αυτό το οποίο λέμε CAN, αλλά κανένα βήμα σε αυτό το οποίο λέμε DRGs. Και εδώ φαίνεται ότι κάτω από την πίεση την οποία υπήρχε, μπήκαμε σε μια διαδικασία να φτιάξουμε κάποια CAN, το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν λειτουργούν. Και εδώ δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μεταξύ των παρόχων υγείας, των ασφαλιστικών εταιριών και γενικά του συνόλου των ανθρώπων που είναι γύρω από το κομμάτι της υγείας, ακόμα και του δημοσίου. Υπήρχε ένα τρίτο πάνελ που αναδείχθηκαν όλα αυτά τα συστήματα τα οποία συζητάμε, τα συστήματα υγείας. Και εκεί αναδείχθηκε κάτι πάρα πολύ απλό, ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και όταν λέω είμαστε πάρα πολύ πίσω, είμαστε πάρα πολύ πίσω με όλες αυτές τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στο εξωτερικό, με συστήματα τα οποία έχουν ξεπεράσει όλες τις παιδικές ασθένειες τις οποίες συζητάμε. Και δυστυχώς θα πρέπει να κάνουμε βήματα, αν όχι άλματα, για να φτάσουμε κοντά σε αυτό το οποίο υπάρχει, αν θέλετε, στην Ευρώπη. Δεν είναι να ανακαλύψουμε ουσιαστικά κάτι καινούριο, είναι απλώς να ακολουθήσουμε τις λογικές των άλλων χωρών. Και όταν λέω χωρών, μιλάω πάντα για ευρωπαϊκών χωρών. Είναι εύκολο? Θα έλεγα ότι μας φαίνεται βουνό. Αλλά αν αυτό το βουνό μπορέσουμε, αν θέλετε, αν μου επιτρέπει η έκφραση να το σαλαμοποιήσουμε, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα μετά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο, χρειάζεται πολιτική βούληση. Χρειάζεται να καταλάβουμε όλοι ότι όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να συζητάμε σήμερα θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα συζητάμε έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις και χρειάζεται να υπάρξει ένας προγραμματισμός που δεν θα είναι ενός έτους, ούτε 2 ετών, ούτε 3 ετών. Ένας προγραμματισμός ο οποίος θα πρέπει να είναι περισσότερων ετών, έτσι ώστε να έχουμε μια υγεία η οποία θα πρέπει να έχει και ποιότητα. Συζητάμε για κόστη, αλλά δεν μιλήσαμε καθόλου για ποιότητα. Η ποιότητα στην υγεία είναι σημαντικό γεγονός και θα πρέπει να το διασφαλίσουμε κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να απολαμβάνουν αυτό το οποίο δικαιούνται και με το καλύτερο και δυνατό τρόπο τον οποίο υπάρχει. Συστήματα υπάρχουν, αποδείχθηκε ότι συστήματα υπάρχουν. Το θέμα είναι αν μπορέσουμε ουσιαστικά, και το έχουμε ξαναπεί αυτό, να βγάλουμε έξω από το πολιτικό κάδρο των αντιπαραθέσεων, γιατί στο τέλος υπήρχε και ένα πάνελ βουλευτών που ασχολούνται με το κομμάτι της υγείας από όλα τα κόμματα.
που δεν φάνηκε ξεκάθαρα ότι αν μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το πάνελ των πολιτικών, αν θέλετε, αντιπαραθέσεων, λύσεις υπάρχουν. Αλλά χρειάζεται πρωτοβουλία, χρειάζεται ουσιαστικά, αν θέλετε, αιμονή και επιμονή για να μπορέσουμε να έχουμε ένα διαφορετικό σύστημα υγείας που φαίνεται ότι το σημερινό δεν αρμόζει ουσιαστικά στον Έλληνα πολίτη. Το ότι ακούω για άλλη μια φορά ότι βρισκόμαστε πίσω δεν δημιουργεί νομίζω έκπληξη σε κανέναν. Ναι. Το θέμα είναι ότι συνεχώς καταγράφουμε την οπισθοδρόμηση τη δική μας σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και μια άλλη έτσι, οπτική στην όλη κατάσταση και να δούμε ότι ακριβώς αυτή η οπισθοδρόμηση μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μεγαλύτερα βήματα, γιατί δεν χρειάζεται να πειραματιζόμαστε σε σχέση με άλλους που έχουν ήδη πειραματιστεί πριν από εμάς, άρα έχουν πιο έτοιμες τις λύσεις και έχουμε τα shortcuts, ούτως ώστε να πάμε εκεί που θέλουμε. Βεβαίως, για να πάμε εκεί που θέλουμε, υπάρχει ένα ζήτημα βασικό της πολιτικής βούλησης, το πώς λειτουργεί το κράτος, αλλά νομίζω ότι πλέον όλες αυτές οι πολιτικές αντιπαραθέσεις που περιγράφονται, νομίζω ότι είναι και ένα προπέτασμα καπνού. Γίνονται για να γίνονται, γιατί από πίσω εκείνοι μια χαρά τα έχουν βρει μεταξύ τους στο πολιτικό σύστημα και συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους και στο τι θέλουν να κάνουν. Το θέμα είναι ο ιδιωτικός τομέας να μπορέσει να βρει και αυτός τις κινήσεις συνισταμένες, να δημιουργήσει και αυτό ένα μπλοκ για να μπορέσει να δώσει προτάσεις σοβαρές και στην πολιτεία. Γιάννη. Λοιπόν, να πάρω πάλι την πάσα. Ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες, γιατί το θέμα της υγείας είναι σύνθετο και δεν αφορά μόνο, εννοείται, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Άκουσα τον όρο πληρωτές, αυτοί που πληρώνουν. Φιλοδοξούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα από να πληρώνουμε απλώς το λογαριασμό, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Το ενδιαφέρον με αυτό το πάνελ είναι ότι έχουμε, πιστεύω, ένα πολύ αντιπροσωπευτικό πάνελ από ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν όλους τους χώρους του συστήματος υγείας και θα είναι, νομίζω, πολύ χρήσιμο να δούμε και τις απόψεις ανθρώπων που είναι έξω από την ασφαλιστική αγορά και να δούμε πόσο αυτοί κρίνουν ότι η σημερινή κατάσταση είναι μια κατάσταση βιώσιμη και πόσο πιστεύουν ότι μέσα από νέα μοντέλα συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε το σύστημά μας. Και να δώσω πρώτα το λόγο στον αγαπητό Θανάση Λουπαντατζήτη, με τον οποίο βρισκόμαστε πολύ συχνά στα διάφορα πάνελ, γενικό διευθυντή της ΑΦΙΔΕΑ. Θα ήθελα, αγαπητέ Θανάση, να δώσει την άποψη σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το κομμάτι της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα τα πράγματα και όλα τα συστήματα υγείας έχουν δώσει πολύ συγκεκριμένες λύσεις για την πρόσβαση του πληθυσμού σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια να αλλάξουν κάποια πράγματα. Θα ήθελα λίγο τη δική σου εμπειρία, επειδή γνωρίζω ότι έχεις και μια πολύ καλή γνώση του αγγλικού συστήματος, πού βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα και ποιο θα μπορούσε να είναι ένα μοντέλο για το μέλλον. Ναι, ευχαριστώ και εγώ για την εισαγωγή καταρχήν και κυρίως για την πρόσκληση στο να συμμετέχω σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι σε διεθνές επίπεδο, στο χώρο της υγείας, συμβαίνουν κοσμογονικά πράγματα. Ξεκινάνε να συμβαίνουν κοσμογονικά πράγματα κυρίως εξαιτίας του υψηλού κόστους της υγείας που εμφανίζεται στην άλλη πλευρά του φωτός, στην Αμερική. Γιατί εκεί πλέον το κόστος είναι 1,5 τρίλιον το κόστος της υγείας. Για πρώτη φορά φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, σταθεροποιήθηκε αυτό το κόστος, δεν αυξήθηκε, γιατί προφανώς και η εκεί κοινωνία καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να το αντέξει πλέον. Και αυτό επετείνει την ανησυχία και στην Αμερική και στην Ευρώπη για τη σχέση κόστους αποτελεσματικότητας, για το τι τελικά παίρνουν οι κοινωνίες ως αποτέλεσμα, για το κόστος που πληρώνουν για την υγεία. Αυτό είναι ένα κομβικό ερώτημα, το οποίο, αν κανείς το δει από άλλο χωράφι, από τη φαρμακευτική έρευνα, που για παράδειγμα στην Ευρώπη, στο χώρο του καρκίνου, η φαρμακευτική έρευνα ξοδεύει περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο,
Για αυτό το ποσό, το οποίο είναι ένα τεράστιο ποσό, αυτό που τα τελευταία 10 χρόνια στην έρευνα του καρκίνου έχουν πάρει ως αντάλλαγμα οι κοινωνίες, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Αν σκεφτούμε ότι η επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης μπορεί να μετριέται από εβδομάδες έως χρόνο το πολύ, δεν είναι. Για τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο δαπάνη για έρευνα για το φάρμακο, αυτό δεν είναι πολύ μεγάλο όφελος. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο οποίο υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία. Από την άλλη, αν ρωτήσετε investment bankers στην Ευρώπη ή στην Αμερική, θα σας πούν ότι το καλύτερο, ένα ίσως το καλύτερο σημείο επένδυσης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι η υγεία. Γιατί είναι ένας τομέας ο οποίος είναι δεδομένο λόγω των συνθήκων ότι θα συνεχίσει να έχει αυξητικές τάσεις σε ό,τι αφορά τις δαπάνες του. Και αυτό το συγκρίνουμε με την ενέργεια, το συγκρίνουμε με το retail, με τις εμπορικές συναλλαγές, με διάφορους άλλους τομείς. Τώρα για να πάω πιο εστιασμένα στην πρωτοβάθμια, είναι δεδομένο, αγαπητέ φίλε Γιάννη, το γεγονός, και είναι πλέον αναντήρητο, το γεγονός ότι η πρωτοβάθμια είναι πλέον στο κέντρο της συζήτησης διεθνώς, γιατί και μια πρόσφατη μελέτη του OECD έδειξε ότι το 20% της νοσοκομιακής δαπάνης πηγαίνει σε άχρηστες υπηρεσίες, οι οποίες θα έπρεπε σύντομα τα συστήματα να τις αντικαταστήσουν με καλές υπηρεσίες στην κοινότητα, κοντά στον πολίτη, οι οποίες θα επιφέρανε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επίσης, οι διάφορες μορφές καρκίνου οι οποίες θερίζουν οφείλονται κατά περίπου 45% σε παράγοντες στο lifestyle, σε παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν, και αυτό το 45%, για αυτό το 45% τα συστήματα υγείας δαπανούν περίπου το 3% των πόρων τους. Άρα η ισορροπία δεν είναι σωστή. Μακροπρόθεσμα το αποτέλεσμα που παίρνουμε δεν είναι σωστό. Τώρα, γι' αυτό που έχει κάνει η Ελλάδα το τελευταίο, είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι γίνεται μια μεταρρύθμιση, είναι αναγκαία μια μεταρρύθμιση στο σύστημα πρωτοβάθμιας, είναι χρήσιμος ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως ήταν πολύ φιλόδοξο το σχέδιο από τη μία, αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν σκεφτήκαμε out of the box. Πάλι βάλαμε τα κουτάκια μας, γιατί μπορεί χώρες Βόρειας Ευρώπης που έχουν ισχυρή δημόσια διοίκηση να αντέχουν ένα αυστηρό μοντέλο οικογενειακού γιατρού, όπως είναι η Βρετανία, όπως πιθανά είναι και η Γερμανία, να αντέχουν ένα αυστηρό μοντέλο οικογενειακού γιατρού, γιατί οι πολίτες ήδη δεν έχουν υψηλή πρόσβαση. Όλη τους η πρόσβαση συντονίζεται μέσω του gatekeeping του οικογενειακού γιατρού. Αλλά έχουμε δει ότι στις χώρες της Νοτιού Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας, η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας είναι κομβικό σημείο. Άρα, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε επίσης πρώτων πυλών μιας, ήδη έχουμε μπει σε μια τεχνολογική επανάσταση η οποία θα αλλάξει τα πάντα, κατά την άποψή μου, στα επόμενα 5-10 χρόνια, εμείς δεν μπορούμε να πάμε να ξανανακαλύψουμε τον τροχό και να πάμε σε να εφαρμόσουμε ένα μοντέλο που και δαπανηρό είναι και δύσκολη η εφαρμογή, όπως βλέπουμε τα αποτελέσματα, είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή. Πολύ λίγοι πολίτες έχουν εγγραφεί στο σύστημα του οικογενειακού γιατρού και ενεγράφησαν εξαιτίας αστυνομικών μέτρων κυρίως. Αν είχαν την επιλογή, άλλου είδους επιλογή, ίσως και να μην το έκαναν. Άρα πιστεύω ότι θα έπρεπε να δούμε και να βρούμε λίγο πιο έξυπνες λύσεις, εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι στην Ελλάδα ο ιδιωτικός τομέας είναι εξαιρετικά μεγάλος και σε μια σύγχρονη κοινωνία είτε η δημόσιο είτε η κουβέντα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού δεν έχει πλέον ιδιαίτερη αξία. Εκείνο που έχει για μένα ιδιαίτερη αξία είναι να μειώσουμε τις ανισότητες. Πρόσφατη μελέτη πριν από
περίπου μερικούς μήνες, έδειξε για παράδειγμα ότι η πρόσβαση των ασθενότερων οικονομικά ομάδων σε υπηρεσίες υγείας τα τελευταία 2 χρόνια, με τη λογική της μη ανταπόκρισης στη ζήτηση, στις ανάγκες, αυξήθηκε. Δηλαδή εκεί που ήταν γύρω στο 18% η μη πρόσβαση, η διαφορά μεταξύ πλουσίων και φτωχών ήταν γύρω στο 18%, τώρα τα τελευταία 2 χρόνια είναι κοντά στο 34%. Άρα νομίζω, χωρίς να μακρηγορώ, ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, να βάλουμε κατά κάποιο τρόπο τον ιδιωτικό τομέα μέσα στην εξίσωση, γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς παίζει ρόλο. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε αν το δει κανείς ως ευκαιρία, είτε αν το δει ως απειλή, παίζει ρόλο στα οικονομικά του συστήματος. Το γεγονός ότι έχουμε 35-40% out of pocket expenditure, ιδιωτική δαπάνη, η οποία, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Δασκαλόπουλος, είναι ακριβή, είναι εξαιρετικά ακριβή, γιατί οι πολίτες δεν έχουν ένα σύστημα συστηματικής αξιολόγησης για να επιλέξουν πραγματικά πού πρέπει να πάνε και πώς θα διευκολυνθούν στην πρόσβαση στις υπηρεσίες και πώς θα τους κοστίσει και λιγότερο. Αυτό το μείγμα είναι εκρηκτικό. Πρέπει να βρούμε την καινούρια ισορροπία του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Εδώ τώρα το ζητούμενο είναι... μιλάμε για κάποιο μοντέλο. Ποιο μοντέλο? Το μοντέλο αυτό προφανώς κάποιος θα πρέπει να το προτείνει. Αυτό το μοντέλο. Άρα, στο να συμφωνήσουμε σε αυτό το μοντέλο, πρέπει... Ποιοι θα είναι αυτοί που θα κάτσουν κάτω για να συμφωνήσουν με αυτό το μοντέλο? Αντιλαμβάνομαι ότι από τη στιγμή που η συζήτηση σε σχέση με το δημόσιο είναι αδιέξοδη, γιατί είναι ένα παράλληλο σύμπαν διαφορετικό, νομίζω ότι αυτό το μοντέλο είσαστε εσείς υπεύθυνοι να το συμφωνήσετε, ούτως ώστε να το προτείνετε. Άρα, όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα, θεωρώ ότι το να βάζουμε στην εξίσωση το δημόσιο είναι κάτι αντιπαραγωγικό και μη επικοδομητικό. Άρα λοιπόν, ποιο μοντέλο? Η απάντηση είναι εδώ. Η σημασία όμως έχει στο πώς το οποιοδήποτε μοντέλο συμφωνηθεί γίνει αποδεκτό από τους πολίτες, διότι αυτοί είναι οι οποίοι θα το δεχτούν, γιατί αυτοί είναι που υφίστανται και το πρόβλημα. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο το υπενιχθήκατε στην εισαγωγή σας, ότι δαπανάτε ένα τεράστιο ποσό για την έρευνα για το φάρμακο στον καρκίνο, που δεν επιστρέφεται στην κοινωνία υπό τη μορφή ωφέλους. Άρα αυτό δημιουργεί ένα θέμα αξιοπιστίας των εταιριών απέναντι στους πολίτες. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, το πώς θα ξεπεραστεί αυτή η αξιοπιστία, αυτή η επιφύλαξη που έχουν οι πολίτες απέναντι στον ιδιωτικό τομέα, την οποία υποψία, επιφύλαξη και ούτω καθεξής έρχεται και πλειοδοτεί το πολιτικό σύστημα από τους πολιτικούς με ένα αφήγημα ότι οι κακές εταιρείες είναι αυτές οι οποίες δεν θέλουν την υγεία των ανθρώπων, πάνε να κερδοσκοπήσουν. Αναφερθήκατε, κύριε Δασκαλόπουλε, στην κερδοσκοπική υγεία. Και γίνεται αυτή η συζήτηση. Άρα υπάρχουν 2 βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν. Το ένα θέμα είναι ποιο μοντέλο θα συμφωνήσετε εσείς, φαντάζομαι, μεταξύ σας. Και ένα δεύτερο επίπεδο, το να πείσετε την κοινωνία ότι τελικά αυτό το μοντέλο είναι και το ιδανικό. Ναι, κάπως έτσι είναι. Εγώ νομίζω ότι... Οι γνώμες... Το κάπως, ναι, γιατί δεν ξέρω λεπτομέρειες, προσπαθώ από όλο αυτό που παίρνω σαν αίσθηση είναι να περιγράψω, δεν ξέρω αν το περιγράφω σωστά. Ότι σε το πρώτο στάδιο για οποιαδήποτε επιτυχημένη μεταρρύθμιση είναι όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή να συμφωνήσουν ότι πρώτον η τωρινή κατάσταση, το τωρινό σύστημα
δεν είναι επωφελές για κανέναν και κυρίως για το σύνολο της χώρας, γιατί όλοι εδώ προσφέρουμε υπηρεσίες προς τους πολίτες. Και το δεύτερο είναι οι προτάσεις που θα βγουν να έχουν την υποστήριξη όσο γίνεται περισσότερων συμμετοχόντων στο σύστημα, έτσι ώστε και η τελική επιρροή στην κοινωνία ή στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη χάραξη της πολιτικής να είναι όσο το δυνατόν ισχυρότερη. Είναι πολύ προφανές το να καθένας λέει έχει ένα δικό του αφήγημα. Τελικά δεν καταλήγουμε στη βέλτιστη λύση. Νομίζω ότι το σημερινό πάνελ είναι και μια ένδειξη ότι η προσπάθεια πλέον γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούν, αλλά να μην το πω εγώ, ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του, αντιλαμβάνεται ότι το σημερινό σύστημα έχει πάρα πολλές αδυναμίες και μας οδηγεί σε αδιέξοδα. Και αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, νομίζω και θα το επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή, στο μεταβατικό στάδιο που βρισκόμαστε, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομικό, επειδή έχει μεγάλο χώρο να καλύψει, επειδή είναι εκτός, ας το πούμε έτσι, περιορισμένη η συμμετοχή τους στην όλη δαπάνη, αλλά έχει ένα μεγάλο περιθώριο να πείσει μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε σύγχυση και μια κοινωνία η οποία σε μεγάλο βαθμό τίνει να απαξιώσει οτιδήποτε προσφέρεται ως υπηρεσία από το δημόσιο. Δηλαδή, ο πολίτης, ο ασθενής, ο οποιοσδήποτε έχει έρθει αντιμέτωπος με το τι γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία, όπως έχει βρεθεί και πολλές φορές να δέχεται υπηρεσίες υγείας από τον ιδιωτικό τομέα. Και οι συγκρίσεις είναι τεράστιες. Είναι αδιαφυσβήτητες. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό να δουλευτεί αυτή η ιστορία. Να περάσουμε τώρα σε ένα εξίσου έτσι, ευαίσθητο χώρο όπου έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Υπάρχουν όμως και πολλά θέματα θα έλεγα προς επίλυση και να ζητήσουμε τη γνώμη του κυρίου Κοσμίδη, αντιπροέδρου του ΣΦΕ και προέδρου και διευθύνου συμβούλου της WIN Medica. Κύριε Κοσμίδη, να σε ευχαριστήσουμε καταρχάς για τη συμμετοχή και ακούμε συνέχεια και βλέπουμε νέα φάρμακα, νέες θεραπείες οι οποίες χωρίς αμφιβολία βελτιώνουν και την ποιότητα της ζωής των ασθενών, ιδιαίτερα όσων έχουν μακροχρόνιες παθήσεις και προφανώς αυξάνουν και το προσδόκιμο της επιβίωσης. Απ' την άλλη, είναι αλήθεια και εμείς το αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε έτσι, τιμολόγια να έρχονται. Το κόστος αυξάνει εκθετικά. Υπάρχει λοιπόν ένα αυξανόμενο κόστος για τις νέες θεραπείες και τα νέα φάρμακα. Το αυξανόμενο κόστος δεν αφορά μόνο το φάρμακο, αφορά το σύνολο των υπηρεσιών υγείας. Το φάρμακο όμως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ταυτόχρονα στην Ελλάδα βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τα γνωρίζετε καλύτερα από εμένα με τους τρόπους αποζημίωσης, με το τι καλύπτεται και το τι δεν καλύπτεται, rebates και clawbacks, φάρμακα που είναι μέσα στις λίστες ή έξω από τις λίστες, μικρή δίσδυση των γενώσιμων σε σχέση με τα πρωτότυπα φάρμακα. Εγώ θα το βάζα με ένα τίτλο, μια μη αποτελεσματική κατάσταση, όπου υποθέτω ότι παραπονούνται όλοι. Το δημόσιο ότι πληρώνει πολλά, οι εταιρείες ότι δεν έχουν μια δίκαιη αμοιβή για τα φάρμακα, αν λάβουμε υπόψη και όλο το κόστος ανάπτυξης που υπάρχει, και προφανώς οι ασθενείς οι οποίοι θεωρούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις στερούνται από πρόσβαση από αναγκαία φάρμακα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της υγείας τους. Θα ήθελα λίγο τη δική σας άποψη, αλλά πιο πολύ να μην σταθούμε στα προβλήματα, γιατί όλα αυτά τα οποία περιέγραψε και εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από την δική σας εμπειρία. Τα διαβάζουμε όλοι, τα αντιμετωπίζουμε επαγγελματικά. Πιο πολύ πώς θα βλέπατε ότι θα μπορούσε αυτό το κουβάρι που έχει δημιουργηθεί γύρω από το χώρο που λέγεται φάρμακο να λυθεί στα πλαίσια ενός διαφορετικού συστήματος. Αυτό με ενδιαφέρει. Αν έχετε κάποιες ιδέες ή προτάσεις που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο διάλογο αυτό. Καταρχήν σχεδόν τα είπατε όλα. Μου μένουν λίγα πράγματα να πω και αυτό καλό είναι. Κοιτάξτε, όταν μου επρότειναν να έρθω σε αυτή την συζήτηση, αναρωτήθηκα τι να κάνω εγώ με τόσες πολλές ασφαλιστικές εταιρείες εδώ.
Τελικώς κατάλαβα ότι και οι φαρμακευτικές εταιρείες, και αυτή είναι η πρόθεσή μου, παίζουν έναν ρόλο ενός άλλου ασφαλιστικού μηχανισμού, όπως και θα σας δείξω στις επόμενα δύο λεπτά. Κυρίες και κύριοι, το φάρμακο είναι ένα ιδιότυπο προϊόν. Και είναι ένα ιδιότυπο προϊόν διότι χαρακτηρίζεται από τη μία πλευρά σαν ένα καταναλωτικό προϊόν, ένα καταναλωτικό προϊόν που έχει ένα κόστος κτήσης και μία τιμή πώλησης. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και ένα κοινωνικό αγαθό. Ένα κοινωνικό αγαθό που θεραπεύει, που κάνει ανθρώπους καλά. Αυτή η ιδιοτυπία, κατά κανόνα, είναι που αναγκάζει κυρίως τα ασφαλιστικά συστήματα των χωρών να τα αποζημιώνουν λίγο ή πολύ. Ενσωματώνει δε άλλου είδους χαρακτηριστικά όπως είναι η καινοτομία και ανάλογα με την λίγη ή πολύ καινοτομία σχετίζεται βέβαια η λίγη ή υψηλή αποτελεσματικότητά του. Κατά κανόνα προϊόντα με υψηλή καινοτομία συμπεριλαμβάνουν ή είναι υψηλώς αποτελεσματικά. Δεν είναι ακριβώς βέβαια έτσι το θέμα του καρκίνου, που προηγουμένως ανέφερε ο Θανάσης, αλλά κοιτάξτε, η φαρμακευτική βιομηχανία ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια και εμφαντικά τα τελευταία 10 χρόνια έχει συνεισφέρει, θα έλεγα, τα μάλα σε αυτό που λέμε το θεραπευτικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, το πρόβλημα, ας πούμε, της πατήτιδας σε ελήθη θεραπευτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ασθενείς που πάσχουν από HIV λίμωξη, μειώθηκε η θνησιμότητά τους κατά 80% και το προσδόκιμο αυξήθηκε στα πάνω από τα 75 χρόνια. Η αύξηση του προσδοκίου επιβίωσης πράγματος ογκολογικούς ασθενείς στα τελευταία 4-5 χρόνια είναι 12,5%, αλλά αυτό οφείλεται στην πολυπαραγοντική συμπεριφορά της νόσου. Νομίζουμε όμως, αν κάνουμε μία ορατή πρόβληση στο μέλλον, ότι θα είμαστε πολύ σύντομα κοντά στην μετεξέλιξη του φαινομένου της οξείας νόσου σε χρονιότητα, που αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος της θεραπευτικής για τις ογκολογικές παθήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα θηριώδη, τα λαμπρά επιτεύγματα, επειδή ακριβώς συμπεριλαμβάνουν και καινοτομία, είναι προφανές ότι η καινοτομία κοστίζει. Και το κόστος αυξάνεται και κάποιες φορές αυξάνεται και λογαριθμικά. Το πρόβλημα δεν αφορά την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αφορά όλες τις δυτικές κοινωνίες, οι οποίες βλέπουν τους προϋπολογισμούς τους για φάρμακα πολλές φορές να εκτινάσονται και ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπους από τη μία πλευρά να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες τους καλύτερες θεραπείες, από την άλλη βεβαίως να μειωθεί το κόστος. Το ίδιο πρόβλημα έχει και η Ελλάδα. Η Ελλάδα έκανε το εξής τρομερό. Από μία εργαλειοθήκη όπλων μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, τα πήρε και τα χρησιμοποίησε όλα. Πώς τα χρησιμοποίησε? Άτακτα, ασύμετρα, χωρίς στρατηγική στόχευση και βεβαίως χωρίς αποτελεσματικότητα. Αν δείτε από την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή από την πλευρά των φαρμακευτικών επιχειρήσεων κυρίως, τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν κατά κανόνα μέτρα μείωσης των τιμών, ευτέλησαν τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε πολλά εξ αυτών να αναγκαστούν να αποσυρθούν. Δηλαδή τι είχαμε? Είχαμε ένα φαινόμενο στο οποίο φτηνά καταξιωμένα φάρμακα κατέστησαν πολύ πιο φθηνά, άρα σύμφορα οικονομικά, και ως εκ τούτου αποσύρθηκαν. Και το πιο βασικό, αυτό που σας έλεγε για τις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι η εισαγωγή των οριζόντιων μέτρων επιστροφής, αυτά τα γνωστά σε όλους σας κλόμπα και rebates, που για την φαρμακευτική βιομηχανία είναι περίπου το 35% του τζίρου της. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η φαρμακευτική βιομηχανία κερνάει, χαρίζει 1 στα 3 κυκλοφορούντα κουτιά φάρμακα. 1 στα 3 φάρμακα κυκλοφορούν σήμερα στην Ελλάδα είναι δώρο επί της ουσίας των φαρμακευτικών εταιριών. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Από την πλευρά, την δύσκολη πλευρά της προσφοράς, δηλαδή εκεί που η συνεισφορά στην φαρμακευτική δαπάνη ανήκει στους ασθενείς ή στους ιατρούς, επειδή τα μέτρα απαιτούσαν κυρίως υψηλό μεταρρυθμιστικό ίστρο, είτε νομοθετήθηκαν και δεν εφαρμόστηκαν, είτε ποτέ δεν νομοθετήθηκαν. Τι έγινε? Έγινε κυρίως μια αύξηση αυτού που λέμε του co-payment των ασθενών. Περίπου στις φαρμακευτικές αγωγές το 2009 το co-payment ήταν 12,5%. Σήμερα το co-payment ξεπερνάει το 35%, 32%. Άρα, τι έχουμε? Μέχρι στιγμής έχουμε μία βιομηχανία να παίρνει το μεγάλο φόρτο της δαπάνης, ασθενείς να επιφορτίζονται περαιτέρω από την τσέπη τους, και έχουμε και ένα κράτος όπου πρακτικά πληρώνει ένα σταθερό νούμερο, όπως αυτό ορίστηκε σε όλα τα προηγούμενα μνημόνια και κυρίως το τρίτο μνημόνιο σαν 1,945. Δηλαδή η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα μπορεί να φτάσει τα 6 δισεκατομμύρια, τα 8, 10, όσο θέλετε. Αυτό που το κράτος θα πληρώσει σαν κράτος είναι 1,945. 1,945. Τα υπόλοιπα πρέπει να πληρωθούν από τη βιομηχανία με τη μορφή κλόμπα και rebate. Για να μην τρώω πάρα πολύ από τον χρόνο σας, αυτό που πρέπει να τονίσουμε νομίζω είναι η αναγκαιότητα τα ήδη ψηφισθέντα ή τα μη ψηφισθέντα, που πρέπει όμως να ψηφιστούν μέτρα, να αποτελέσουν πραγματικά διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να γίνουν επιτέλους πράξη. Η πιο σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια ήταν η εισαγωγή αυτού που ονομάζουμε Health Technology Assessment, το λεγόμενο HTA, το οποίο υπενθυμίζω ότι στο δεύτερο μνημόνιο, όπως επίσης και στο τρίτο μνημόνιο, ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα ώστε να γίνει να δημιουργηθεί την πρώτη του 2017, μετατέθηκε το 2018, πήγε τον Ιούνιο του 2018 και στο μέσο πρόθεσμο έλεγε ότι έπρεπε να ψηφιστεί. Ψηφίστηκε, αλλά πρακτικά δεν εφαρμόζεται. Η Ελλάδα νομίζω ότι έχει ανάγκη θεσμικών λύσεων και μεταρρυθμίσεων ώστε να αναδιατάξουμε πόρους και δυνάμεις προς μία κατεύθυνση όπου και οι φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορούν σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο και κλίμα να είναι βιώσιμες, αλλά και οι ασθενείς να αισθάνονται ότι πράγματι λαμβάνουν αυτό για το οποίο πληρώνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ερώτηση. Αυτή η αναδιάταξη πόρων μπορεί να αφορά σε αυτή τη διαφορά που αναφέρατε τώρα στο τέλος, δηλαδή εάν υποθέσουμε ότι η φαρμακευτική δαπάνη είναι γύρω στα 6 δις, φτάνει, και το κράτος πληρώνει ταβάνι 1,9, δηλαδή 2, η διαφορά των 4 δις είναι αυτή που συζητάμε για το πώς θα μοιραστεί στους επιμέρους τομείς, αυτό είναι? Όχι. Η διαφορά, ξέρετε, δεν είναι αριθμητική. Η διαφορά, ναι. Η διαφορά, ας πούμε ότι το κράτος πληρώνει 2 δις, ας πούμε ότι η βιομηχανία πληρώνει 1,2 δις, 1,5 δις χοντρικά σε κλόμπα και rebates, δηλαδή πηγαίνει στα 3,5, και περίπου άλλα 500 με 600 εκατομμύρια είναι η συνασφάλιση των ασθενών. Αυτό είναι όλο το πλαίσιο της δαπάνης που πληρώνεται. Το πρώτο που καθίσταται σαφές είναι ότι το 1,945, τα 2 δις από την πλευρά της φαρμακευτικής βιομηχανίας δεν είναι επαρκή. Υπάρχουν ένα σύνολο μελετών που καταδεικνύουν ότι χρειαζόμαστε μια αύξηση τουλάχιστον με 300-400 εκατομμύρια προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα της επαρκούς κάλυψης και της μη υποχρεωτικότητας κάλυψης αυτών των φαρμάκων από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Αλλά το πιο βασικό είναι να λύσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η δαπάνη παράγεται. Αυτό που κάποιος από τους συναδέλφους προηγουμένως
μας υπενθύμισε θαυμάσια για την περίφημη προκλητή ζήτηση. Η Ελλάδα, ξέρετε, ενώ είναι μια χώρα στην οποία έχουν πάρθει όλα αυτά τα μέτρα, ο αριθμός των συνταγών ανά μήνα συνεχίζει αυξανόμενος. Δηλαδή, δεν λαμβάνονται μέτρα για την ορθολογική χρήση των φαρμάκων. Αυτό είναι το μέας της μεταρρύθμισης που χρειάζεται άμεσα δράση. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε. Και νομίζω για να κλείνουμε σιγά σιγά τον κύκλο και να έχουμε και κάποιες συνολικές έτσι, τοποθετήσεις από τον κύριο Νεκτάριο και την κυρία Μιχαλίδου. Ό,τι και να κάνουμε, κάποια στιγμή θα αρρωστήσουμε και θα πάμε σε μια κλινική για θεραπεία, νομίζω. Κύριε Μπαρδί, για να έρθει να δώσω το λόγο σε εσάς. Ο κύριος Μπαρδής είναι Γενικός Διευθυντής στον Όμιλο του Ιατρικού. Θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας πάλι στο θέμα μας. Πώς βλέπετε δηλαδή τη σημερινή κατάσταση και αν πιστεύετε ότι με ένα διαφορετικό πλαίσιο συνεργασίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στην υγεία. Ποια είναι η δική σας άποψη στο θέμα και μετά έχω και κάτι συγκεκριμένο να σας ρωτήσω, αλλά αυτό είναι μάλλον λεπτομέρεια. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία μου στο τόσο ενδιαφέρον αυτό πάνελ και τη συμμετοχή μου στο 14ο συνέδριο που η σχολή, την οποία τη θεωρώ έτσι πολύ κοντά μου, γιατί με τον καθηγητή εκεί είμαστε από πολύ παλιά έτσι μαζί. Καταρχάς, θέλετε λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Να πω λίγο κάτι. Από όλη τη συζήτηση μέχρι στιγμή συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να φύγουμε από το μοντέλο του δημόσιου συστήματος υγείας και να πάμε σε ένα εθνικό σύστημα υγείας. Γιατί εθνικό σύστημα υγείας δεν έχουμε. Έτσι. Και όταν λέμε εθνικό σύστημα υγείας, όλοι οι πάροχοι που είναι εδώ συν το δημόσιο πρέπει να είναι μέσα. Πρέπει να έχουν τους κανόνες τους, πρέπει να έχουν τα όρια τους, πρέπει να έχουν και τα κριτήρια της αξιολόγησής τους από τη συμμετοχή τους μέσα σε αυτό το σύστημα. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι μιλάμε για την Ολλανδία, μιλάμε για τη Γαλλία, μιλάμε για όλα αυτά τα κράτη, για τη Γερμανία. Πηγαίνοντας εκεί βλέπεις ότι υπάρχουν στρατηγικά πλάνα, υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια και η αξιολόγηση της δράσης αυτών είναι που φέρνει τα νέα μέτρα, τις νέες εφαρμογές. Κάτι τέτοιο δεν το έχουμε. Άρα λοιπόν να πατήσουμε λίγο πάνω σε αυτό που λέμε δαπάνη. Ακούμε εδώ ότι το 40% είναι ιδιωτικές δαπάνες. Τι έγινε τα τελευταία χρόνια? Στο όνομα της μείωσης της δαπάνης, όχι του κόστους. Γιατί δεν πάμε να μειώσουμε το κόστος. Το είπε προηγουμένως ότι δεν πήγαμε να διαχειριστούμε το φάρμακο. Είπαμε ότι είναι πάνω από εδώ, είναι clawback. Όμως, επειδή στον ιδιωτικό τομέα γίνεται εκαθάριση, σημαίνει ότι όλο το clawback είναι πραγματική δαπάνη που στα νούμερα που υπάρχουν εκεί, σε ό,τι αφορά το δημόσιο, δεν προστίθεται. Και δεν φαίνεται πουθενά. Για παράδειγμα, σε ετήσια βάση, σε ό,τι αφορά τις κλινικές, έτσι, να πω ότι το φάρμακο θα μπορούσαν να μας το πούνε, παραδέχεται ο ΕΟΠΗ ότι 425 εκατομμύρια είναι οι πραγματικές υποβολές, πραγματικές δαπάνες που απαιτούν οι ιδιωτικές κλινικές. Εγώ πληρώνω 235. Όμως όλο το υπόλοιπο είναι πραγματική δαπάνη. Και είναι πραγματική δαπάνη γιατί οι προμηθευτές που σου έφεραν για να παρέχεις αυτές τις υπηρεσίες θα πληρωθούν. Άρα στην ουσία είναι πραγματικές αυτές οι δαπάνες και πρέπει να τις υπολογίσουμε. Δεύτερο, τι χρηματοδοτικό σύστημα έχουμε? Πριν απ' όλα να διαφυλάξουμε αυτό που έχουμε, δηλαδή αυτό το μεικτό σύστημα. Beveridge και Bisbon και όλα αυτά. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Σαν χώρα νομίζω ότι είναι τύχη που το έχουμε φέρει μέχρι εδώ πέρα, παρά τις δυσκολίες του, παρά όλα αυτά, θα πρέπει να το διαφυλάξουμε. Όμως, θα πρέπει η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων να πάρει μία μορφή. Μία μορφή που δεν έχουμε. Όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει έχουν χτυπήσει σε τοίχο ο οποίος λέγεται πολιτικός. Με τις εναλλαγές των υπουργών, με τις διαφορετικές, έχουν χτυπήσει εκεί. Και το σύστημα των DRGs που έχουμε πει, και αυτό είναι
μια πολιτική, αν θέλετε, ένα πολιτικό σταμάτημα στο κομμάτι αυτό το οποίο υπάρχει. Ναι, πρέπει να γίνει συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με τη μόνη διαφορά ότι ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή διαφωνώ με αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, θα το έλεγα εγώ ένα παράθυρο σοβαρότητος, ώστε ο ιδιωτικός τομέας να μπει μέσα στο χρηματοοικονομικό κίνδυνο για την υγεία. Όχι σαν ευκαιρία να δω πώς θα αυξήσω το MBDA μου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να το δει ότι ναι κύριοι, θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, είμαστε πάροχοι μέσα σε αυτό το σύστημα και αυτό το σύστημα πρέπει να το αναδείξουμε. Γιατί? Γιατί το όφελος θα είναι στον ασθενή, πριν απ' όλα. Άρα δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα δουλεύει σωστά, όπως δουλεύει στην Ολλανδία, στη Γαλλία, σε όλα αυτά, τότε ναι, εκεί να μπούμε και να πάμε σε αυτό το σύστημα. Γιατί το δημόσιο σύστημα δεν μπορεί να αναλάβει το σύνολο της χρηματοδότησης των νέων αναγκών για την υγεία. Δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή τις επενδύσεις για την τεχνολογία που χρειάζεται. Και βλέπουμε ότι και άλλα μέτρα που μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό, κλινικές μελέτες. Το Βέλγιο το 1 τρίτο το καλύπτει από εκεί. Εδώ δεν έχουμε καν να πλησιάσουμε, ή τα νούμερα είναι φανταστικά, για να πλησιάσουμε νέες θεραπείες. Τις πληρώνουμε έξω. Να τις πλησιάσουμε εδώ δεν γίνεται και οι φαρμακευτικές εταιρείες έχοντας να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Δεν θα επηρεάσω το γιατρό μου να συνταγογραφεί σωστά. Θα πάω από την άλλη πλευρά να βάλω εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα θα πρέπει να γίνει συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Μιλάμε για συμπληρωματική ασφάλιση και μιλάμε για συμπληρωματική ασφάλιση με τον ιδιωτικό τομέα. Και όμως υπάρχουν κράτη που η συμπληρωματική ασφάλιση, η εθελοντική ασφάλιση, επιπλέον είναι μέσα από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Μπορεί να γίνει και αυτό. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να μπουν, και το κυριότερο απ' όλα, οι δαπάνες που σήμερα καταναλώνονται έχουν αποτελεσματικότητα. Τα χρήματα που πληρώνει ο ασθενής τον ακολουθούν. Ας απαντήσουμε σε αυτά τα πράγματα και να μην μπλέκουμε σε ιδεολογικο-πολιτικά πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι η έκθεση Beveridge την παρήγγειλε ένας συντηρητικός πρωθυπουργός, την έφτιαξε ένας φιλελεύθερος οικονομολόγος και απηχούσε τις θέσεις του Εργατικού Κόμματος. Αν το δείτε αυτό, θα ξεφύγουμε, και μιλάω για το πάνελ και τις διαφοροποιήσεις που υπήρχαν, να ξεφύγουμε λίγο από κάποια δεδομένα στενά τα οποία οπτικά το βλέπουμε και να πάμε σε ένα πραγματικά εθνικό σύστημα υγείας. Και ας εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας δίνουν τα αποτελέσματα εφαρμογών. Δεν μπορούμε να πάρουμε αυτούσια και να τα φέρουμε εδώ. Όμως μπορούμε να διδαχτούμε και να φτιάξουμε. Μελέτες υπάρχουν πολλές που μπορούμε αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουμε. Να σταματήσω κι εγώ εδώ και να το δούμε μετά. Ναι, εγώ βασικά, επειδή φαντάστηκα ότι αναφέρεστε σε μένα. Όχι, όχι, το παράθυρο ευκαιρίας το είπα με αυτή την έννοια που το περιγράψατε κι εσείς, ότι δημιουργείται δηλαδή, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, ότι πράγματι δημιουργείται μια ευκαιρία συνεννόησης και η οποία προκύπτει από την ανάγκη να συνεννοηθεί. Δηλαδή, αυτό που είπατε εσείς ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν πιέζουν τον γιατρό να συνταγογραφεί. Όχι οι φαρμακευτικές εταιρείες. Μιλάω για τους. Ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής, για να μην πάω στο δημόσιο. Ναι. Δεν πιέζει. Δεν μπορεί να τον πιέσει. Ακόμη περισσότερο στο δημόσιο. Δεν υπάρχει θέληση να πιεστεί στη διαχείριση του φαρμάκου. Και το έχω ζήσει αυτό γιατί ήμουν χρόνια στο δημόσιο και τώρα είμαι στον ιδιωτικό τομέα και σε ασφαλιστικό πλευρά, ταμείο. Από την άλλη βέβαια πλευρά υπάρχει και μια πραγματικότητα η οποία τη γνωρίζουμε, ότι στο πλαίσιο του ανταγωνισμού η κάθε φαρμακευτική εταιρεία προσπαθεί να προωθήσει το δικό της φάρμακο και να συνταγογραφηθεί από τους γιατρούς. Και αυτό είναι ένα θέμα. Εδώ δηλαδή θα μπορούσε να βρεθεί ένας. Η διαχείριση. Είναι μέσα στον όρο της, αυτό που λέμε διαχείριση. Αυτό νομίζω θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία κυρίων μεταξύ των εταιριών, έτσι, των ασφαλιστικών από τη μία πλευρά που θα κληθούν να πληρώσουν και των φαρμακευτικών. Εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση. Είναι θέμα. Είναι παράθυρο ευκαιρίας για τη χώρα.
Ναι. Να το βάλουμε εκεί. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι μιλάμε για το γεγονός ότι πέφτουμε πάντα σε ένα πολιτικό τοίχο λόγω της εναλλαγής και τα λοιπά και της πολιτικής αστάθειας που υπάρχει στη χώρα λόγω του συστήματος αυτού που έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό και τελικά να προχωρήσουμε χωρίς αγνοώντας, ας πούμε, τη δυνατότητα που γνωρίζαμε παλαιότερα ότι έχουμε, καθένας ξεχωριστά είτε ως πολίτες είτε ως λόμπινγκ που πιέζουμε, να έρθει ο υπουργός ο δικός μας και να πάμε εμείς είτε ως συντεχνία είτε ως λόμπινγκ είτε ως πολίτες να διευθετήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Ας το βγάλουμε αυτό από την εξίσωση, γιατί είναι άδικο σκόπος τελικά, δεδομένου ότι συνεχώς αλλάζει αυτό, και να σχεδιάσουμε στρατηγικά, όσοι είναι σε θέση να σχεδιάζουν στρατηγικά, που μπορούμε να πάμε στο μέλλον. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Κοιτάω λίγο και το ρολόι. Είμαστε 2 η ώρα, άρα αν ήμασταν έτσι πολύ ακριβείς θα έπρεπε να το έχουμε, να είμαστε προς το τέλος της συζήτησης. Κλείνει όμως ο κύκλος. Κύριε Φραγκούλη, ό,τι και να μιλήσουμε για σύστημα υγείας, υπάρχει ένας γιατρός, νομίζω, που το λειτουργεί, και ό,τι και να πούμε εμείς, ο γιατρός είναι ο άνθρωπος τον οποίο τελικά θα φροντίσει την υγεία του ασθενούς, και ταυτόχρονα θα είναι και το κύτταρο του οποιοδήποτε συστήματος, του τωρινού ή του καλύτερου μελλοντικού που φιλοδοξούμε να συνδημιουργήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας άποψη και γνώμη. Πολύ απλά, υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε τα πράγματα. Ένα, και δεύτερον, πώς θα φανταζόσετε με τη δική σας εμπειρία ένα σύστημα το οποίο θα αντιμετωπίζει κάποιες, γιατί τέλειο σύστημα δεν υπάρχει, κάποιες από τις παθογένειες που έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη ευκαιρία για να δείξουμε και όταν μου έγινε η πρόσκληση να συμμετέχω, είπα στην κυρία Νικολοπούλου ότι εγώ σκεφτόμουν να κάνω πρόταση στις ασφαλιστικές εταιρείες να συζητήσουμε κάποια πράγματα, γιατί οπότε ταιριάξε τέλεια. Λοιπόν, τώρα, καταρχάς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, το είπαμε και στην τελετή έναρξης, ότι ακόμα η Ελλάδα δεν έχει σύστημα υγείας, έχουμε ένα μη σύστημα. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε σύστημα. Μιλάμε για μοντέλα ευρωπαϊκά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει συγκεκριμένη οδηγία σε όλα τα κράτη-μέλη που μιλάει για εγγραφή, συστήνει στα μέλη να γίνει εγγραφή των πολιτών σε οικογενειακούς γιατρούς και να υπάρχει σύστημα αναφοράς προς την εξειδικευμένη φροντίδα, είτε αυτή είναι έξω νοσοκομιακά είτε νοσοκομιακά. Και να μειωθούν αχρίαστες εισαγωγές, αχρίαστες επισκέψεις σε ειδικούς. Έτσι. Σε όλο τον κόσμο επικεντρώνονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί αυτό που είναι εμφανές σε μελέτες είναι ότι πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα σε χαμηλότερο κόστος. Άρα αυτό, είτε είναι ιδιωτική ασφάλεια είτε δημόσια ασφάλεια, το θέλει. Επίσης έχει καλύτερη εμπειρία ο χρήστης. Το Ολλανδικό σύστημα που αναφέραμε, βασικός πυλώνας πέρα από τους πυλώνες της χρηματοδότησης είναι ο οικογενειακός γιατρός με αυστηρότατο gatekeeping. Και παρόλα αυτά βγαίνει πρώτος στις προτιμήσεις των πολιτών. Η Γαλλία που αναφέραμε έχει το πιο χαλαρό σύστημα gatekeeping, που σημαίνει ότι αν εσύ πας από μόνος σου σε έναν γιατρό εξειδικευμένο σε κάτι συγκεκριμένο, εκεί έχεις 70% συμμετοχή στη δαπάνη εσύ. Αν πας μέσω παραπομπής από τον οικογενειακό σου γιατρό, έχεις 30% συμμετοχή. Άρα δημιουργεί ένα κίνητρο να χρησιμοποιείς τον οικογενειακό σου γιατρό. Τα άλλα μεσογειακά κράτη έχουν αυστηρό gatekeeping. Και η Ιταλία και η Πορτογαλία. Και η Ισπανία. Διαφωνώ, την Πορτογαλία την ξέρω πολύ καλά και την Ιταλία. Άρα βλέπουμε ότι παντού στην Ευρώπη υπάρχει αυτό. Ελάχιστες χώρες δεν το έχουν. Να πηγαίνεις από μόνος σου στην εξειδικευμένη φροντίδα. Και γιατί γίνεται αυτό? Ο οικογενειακός γιατρός πετυχαίνει, δηλαδή όταν λειτουργεί το σύστημα, πετυχαίνει λιγότερες νοσηλίες, μειώνει τις αποφεύξιμες νοσηλίες, μειώνει τις επισκέψεις στα ΤΕΠ, μειώνει τις επανεισαγωγές και παράλληλα δουλεύει πάνω στο κομμάτι της προαγωγής υγείας και της πρόληψης, και που, όπως είπαμε, η συμπεριφορική παράγοντας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Άρα βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, τι έχει γίνει στην Ελλάδα? Η οικονομική κρίση,
Το σύστημα ανταποκρίθηκε διαφορετικά σε κάποια πράγματα. Μπορεί να μειώσαμε τη φαρμακευτική δαπάνη, τη δαπάνη με τα κλόμπακ και όλα αυτά. Αλλά γενικά ο πληθυσμός έχει πρόσβαση στο φάρμακο, έχει πρόσβαση σε εξετάσεις. Το έδειξε και μια μελέτη του κ. Σουλιώτη πρόσφατα. Αντίθετα, δεν έχει πρόσβαση σε πρωτοβάθμια. Δηλαδή, πρέπει για να πάει σε γιατρό οικογενειακό, παθολόγο, γενικό γιατρό, παιδίατρο, πρέπει να πληρώσει. Το κράτος μετατομεί. Αυτό που πετυχαίνει είναι να αντιμετωπίσει ανάγκες κυρίως σε χαμηλότερα κοινωνικονομικά στρώματα και η στόχευση των τομείων ήταν σε περιοχές υποβαθμισμένες, στα Καμένια, στο Κερατσίνι, δηλαδή συνοικίες με πληθυσμούς χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού στάτους. Αντίθετα, περιοχές προνομιούχες δεν έχουν καμία κάλυψη από τομή. Και η τραγική όρη που έβαλε στις συμβάσεις για οικογενειακούς γιατρούς, ιδιώτες εμπλεγμένους, όλοι οι γιατροί γύρισαν την πλάτη σε αυτές. Και βλέπετε, ας πούμε, στο Μαρούσι να υπάρχουν 4 γιατροί, στη Γλυφάδα να υπάρχουν 3. Έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Για μας νομίζω ότι υπάρχει, εκεί είναι το παράθυρο ευκαιρίας που μπορεί να συνεργαστούμε με τις ασφαλιστικές εταιρείες και να πάμε σε αυτό που κάνουν οι Αμερικάνοι, το direct primary care, δηλαδή συμβόλαια. Συμβόλαια ετήσια με οικογενειακό γιατρό που θα μπορεί να γίνεται μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας και να υπάρχει συμβόλαιο που να είναι σταθμισμένο για την ηλικία και για το νοσολογικό προφίλ του ασθενή. Δηλαδή, αν έβγαινε ένα ετήσιο κόστος της τάξης των 50 ευρώ κατά μέσο όρο ανασφαλισμένο, αν μιλάμε τώρα για ένα ηλικιωμένο με χρόνια νοσήματα, μπορεί να είναι 110, για έναν που δεν, νέο χωρίς προβλήματα να είναι 25 ευρώ. Έτσι. Θα μπορούσε να γίνει αυτή η κάλυψη. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τα έξοδα που θα έχει η ασφαλιστική εταιρεία σε νοσηλείες, σε άλλα. Πολύ μεγαλύτερα έξοδα που έχει όταν κάποιος περάσει την πόρτα του νοσοκομείου ή την πόρτα ενός ειδικού. Είναι και αποδεδειγμένο ότι αν πας σε έναν ειδικό γιατρό με κάποια εξειδίκευση για το ίδιο θέμα, παίρνεις περισσότερες συνταγές, περισσότερες εξετάσεις. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Και μπορεί να υπάρχει το συμβόλαιο το οποίο να σου έχει υποχρεώσεις, να έχει άμεση πρόσβαση ο ασθενής στον οικογενειακό γιατρό. Δεν έχει μετά fee for service για κάθε επίσκεψη που θα έχει. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να στοχεύσουν οι εταιρείες, ιδίως στους πληθυσμούς που έχουν τη μεγαλύτερη άνεση και να ξεκινήσει ένα σύστημα οικογενειακού γιατρού από κάτω προς τα πάνω, αφού το κράτος, φανταστείτε ότι το per capita του κράτους είναι 10 ευρώ. Για να φτάσουμε στο 50 είναι άλλα 40. Εκεί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολύ ιδιωτική δαπάνη και ένα ασφαλιστήριο. Ευχαριστώ. Ναι, και εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή εδώ. Πρέπει νομίζω να μελετηθεί από άποψη πώς θα μπορούσε να γίνει. Εγώ δεν πολύ κατάλαβα πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά κατάλαβα το ότι έχει ένα νόημα αυτή η ιστορία από τη στιγμή που ο πρώτος που θα πρέπει να υποδέχεται τον ασθενή θα είναι ο οικογενειακός γιατρός και από εκεί και μετά να προχωράει. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει σήμερα το σύστημα, πραγματικά έχει το τελευταίο διάστημα, μάλιστα έχω βρεθεί και σε αρκετές έτσι δημόσιες συζητήσεις που αυτό το θέμα συζητείται. Δηλαδή δεν υπάρχουν, λέει, γιατροί. Ναι, αλλά γιατί δεν υπάρχουν γιατροί? Μήπως μπορώ να κάνω μια... Διότι δεν τους συμφέρει να είναι στο σύστημα απλώς. Μια παρατήρηση γρήγορη. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που είπατε. Όταν λέω ότι υπάρχει χαλαρό gatekeeping στην Ισπανία και στην Ιταλία, εννοώ ότι και η Ισπανία και η Ιταλία είναι δύο χώρες που την πρωτοβάθμιά τους τη σχεδιάζουν εδώ και 15-20 χρόνια με συστηματικό τρόπο. Όντως περνάνε μέσα από το Γενικό Γιατρό όλες οι παραπομπές, αλλά με ένα πολύ χαλαρό τρόπο. Η πρόσβαση είναι εξαιρετικά εύκολη. Οι γενικοί γιατροί που υπάρχουν και στην Ισπανία και στην Ιταλία είναι εξαιρετικά πολλοί και η πρόσβαση είναι εξαιρετικά εύκολη για τον οποιοδήποτε πολίτη. Και συμπληρωματικά αυτού, το κράτος έχει δώσει κίνητρα και στην Ισπανία και στην Ιταλία, ούτως ώστε μέσω των προγραμμάτων, τα employee benefit, των employee benefit προγραμμάτων, των προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης, οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν και αυτό το αγαθό της ιδιωτικής ασφάλισης ταυτόχρονα. Αλλά υπάρχει gatekeeping εκεί. Ναι,
Δουλεύουν 15 χρόνια. Δεν το κάνανε σε. Όχι, από το 80 το έχουν. Δηλαδή το ψάχνουν οι Ιταλοί, ας πούμε. Ναι. Παντού δεν το υπάρχει, κάνανε σε. Μπορεί να έχει πρόσβαση και υπάρχουν υπηρεσίες που μπορεί να έχει ιδιωτικά. Αλλά και πολλοί γιατροί είναι ιδιώτες γιατροί που είναι μέσα στο σύστημα και παρέχουν αυτή τη φροντίδα. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι ιδιώτες που κάνει contract. Ακριβώς. Έτσι. Και μπράβο, και καταναλωτέ. Στην Πορτογαλία είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά και αυτοί έχουν. Η αποζημίωσή τους είναι με βάση την απόδοσή τους, με δείκτες ποιότητας, με εντελώς καμία σχέση με αυτό που αντιγράψαμε εμείς. Εμείς κόψαμε πολλά πράγματα. Ωραία. Νομίζω. Δυστυχώς ο χρόνος της συζήτησής μας είναι λίγο περιορισμένος και αν μπούμε σε πολύ τεχνικά ζητήματα, δεν θα μπορέσουμε να τα λύσουμε. Προφανώς όμως ένα σύστημα πρέπει να το δούμε και στην τεχνική του λεπτομέρεια. Η δική μας φιλοδοξία στη σημερινή κουβέντα είναι η μεγάλη εικόνα, αν μπορώ να το τοποθετήσω. Όχι, το θέμα είναι να τεθούν και 5 βασικά σημεία, ώστε να πάρουμε τη σκητάλη να συνεχίσουμε καταλαβαίνω... τη συζήτηση, δηλαδή να καταγραφούν 4-5 βασικοί άξονες, ώστε να συνεχίσει αυτή η συζήτηση. Νομίζω αυτός είναι και ο σκοπός του αυτός. Εδώ έχουμε την περίπτωση μιας καλής ιδέας με προβληματική εφαρμογή. Δηλαδή, συμφωνούμε ότι εκεί πρέπει να πάμε, αλλά ο τρόπος που το εφαρμόζουμε είναι γρήγορος, βιαστικός, όπως σε πολλά πράγματα. Σε μια αντίστοιχη κουβέντα συζήτησαμε το παράδειγμα των Κέν. Η ιδέα είναι σωστή, η εφαρμογή είναι λάθος. Και όταν είναι λάθος η εφαρμογή, αρχίζουν τα προβλήματα, καίς και την αρχική ιδέα και καταλήγεις τελικά να μην κάνεις τίποτα. Και συμφωνώ με την παρατήρηση, δεν έχουμε σύστημα υγείας. Καμιά φορά λέμε να το επανασχεδιάσουμε και το ερώτημα είναι σε ποια βάση, να επανασχεδιάσουμε σε τι. Τέλος πάντων, κλείνουμε τον κύκλο και τώρα και εγώ τώρα αφελώς, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι, μπορεί ας πούμε ο οικογενειακός γιατρός, ένας γενικός γιατρός να δώσει πιστοποιητικό κατεύθυνση για το αν ένας ασθενής πρέπει να νοσηλευτεί άμεσα ή όχι. Δηλαδή έχει την υποδομή να το κάνει, δηλαδή... Σε περίπτωση κάποιας καρδιοπάθειας, εφράγματος κτλ. Μπορεί ο οικογενειακός γιατρός να κρίνει αν ο ασθενής είναι να πάει σπίτι του ή αν θα πρέπει ας πούμε, να πάει μέσα γιατί παθαίνει έφραγμα και πεθαίνει. Δηλαδή, γιατί το είχα αντιμετωπίσει σε οικείο μου αυτό το πράγμα, όπου τον καθησύχασαν. Πάρει ένα ντεπών και πήγαινε σπίτι. Και ο άνθρωπος πέθαινε. Είχε έφραγμα. Όλη την ημέρα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τώρα δεν είναι απαντήσω. Εγώ είμαι μηχανικός, οπότε ας το απαντήσουν οι γιατροί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ερώτημα μαζί με όλα τα υπόλοιπα για το πώς ας πούμε μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα και πώς λειτουργεί. Και προφανώς αυτά είναι ζητήματα τα οποία καθιστούν τη μελέτη του συστήματος μακροχρόνια, 10 χρόνια. Κάθονται και το εξετάζουν προφανώς για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν όλες αυτές τις. Το έμφραγμα είναι κάτι επίγον. Αυτό πηγαίνει στο 166. Είναι κάτι άλλο. Το κύριο θέμα είναι τα χρόνια νοσήματα και η πολυνοσηρότητα μας γι' αυτό επιστρέφουν πολύ στην πρωτοβάθμια, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης. Συνδιαχείρισης με τον ειδικό όταν χρειάζεται όμως. Ωραία. Εγώ θα ήθελα κλείνοντας να δώσουμε το λόγο σε κάποιους ανθρώπους που νομίζω ότι μπορεί να έχουν μια πιο συνολική θεώρηση στο θέμα του συστήματος υγείας, να μας δώσουν τη δική τους άποψη και για το σήμερα και για το αύριο και αναφέρομαι τόσο στην κυρία Μιχαηλίδου. Είναι λέκτορας στο Κέμπριτζ. Ναι, αυτή τη στιγμή είμαι επισκέπτρια λέκτορας, αλλά... Ναι, και σύμβολος σε θέματα υγείας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στον κύριο Νεκτάριο, που νομίζω δεν χρειάζονται πολλές εισαγωγές, μάλλον από τους περισσότερους ειδικούς, να μας δώσουν μια συνολική θεώρηση. Ακούσατε τις απόψεις και του ασφαλιστικού χώρου και των γιατρών, των νοσοκομείων, των ανθρώπων από το φάρμακο, κάποια παραδείγματα του τι γίνεται στην Ευρώπη. Τι μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα, ποια είναι η δική σας άποψη. Εσείς μας λέτε ποιος. Εσείς είστε ο moderator. Νομίζω ότι προηγούνται οι κυρίες. Στην πρώτη τελευταία θέση, αλλά ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε με αυτό. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία και να σας παραθέσω και δύο προτάσεις, τις οποίες επεξεργαζόμαστε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σας λέω των προτέρων ότι γιατρός δεν είμαι, οπότε θα συγχωρήσετε την άγνοιά μου σε ορισμένα ζητήματα. Τα δύο θέματα και τομείς που θα ήθελα να επιμείνω. Το πρώτο τι είναι, ο μύθος της δωρεάν υγείας.
Δηλαδή αυτό που ακούστηκε πάρα πολύ σήμερα για το 40% των out-of-pocket payments, που στην ουσία είναι το ιδιωτικό κόστος της υγείας και είναι αυτό το οποίο δυστυχώς κατεβαίνει μόνο κατά 6% μέσα από την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης και υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλισης των πολιτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, 15% μονάχα των Ελλήνων αγοράζουν υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης. Τι σημαίνει αυτό και γιατί εμάς μας απασχολεί ως δυνητικούς policy makers? Μας απασχολεί σε δύο κατεύθυνσεις, σε δύο άξονες. Η πρώτη κατεύθυνση που μας απασχολεί είναι η κατεύθυνση του correlation που αυτό μπορεί να έχει με την απόλυτη φτώχεια ή και την φτώχεια εν γέννη. Τι γίνεται, ο ΣΑ μας λέει ότι στην Ελλάδα 8% των οικογενειών έχουν καταστροφικές δαπάνες που πηγαίνουν στην υγεία, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 2 αντί για 8%. Και αυτό σαν δυνητικούς policy makers μας προβληματίζει ιδιαίτερα, διότι έχει πολλαπλασιαστικά αρνητικά αποτελέσματα ως προς την απόλυτη φτώχεια, ως προς το dependency που δημιουργείται έτσι ώστε πολλά μέλη της οικογένειας μένουν στο σπίτι για να φροντίσουν τον ασθενή, αλλά και το τι γίνεται με αυτές τις καταστροφικές δαπάνες, τι αντίκτυπο αυτό έχει στην αγορά εργασίας, είναι πολύ ουσιαστικό ως προς το κομμάτι της πρόνοιας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ολιστικά. Ο δεύτερος άξονας που μας ενδιαφέρουν οι καταστροφικές δαπάνες, αλλά και το κομμάτι του 40% του out-of-pocket payments, είναι το δημοσιονομικό κομμάτι. Και είναι αυτό που αναφέρθηκε και λίγο στην στο προηγούμενο session το οποίο υπήρχε, του τι από αυτό το 40% είναι πάνω από το τραπέζι και τι είναι κάτω από το τραπέζι. Οπότε δεν είναι μόνο ότι πρέπει και θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να μειώσουμε αισθητά αυτό το 40% για να παρέχουμε υψηλότερες υπηρεσίες υγείας, αλλά και υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα στους πολίτες, στους καταναλωτές ή τους ασθενείς, όπως θέλετε τους λέτε. Είναι και γιατί το βλέπουμε ως ένα μέτρο ουσιαστικά φορολογικής συμμόρφωσης. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι που σχετίζεται και θα δείτε στο τέλος, στη δεύτερη πρόταση που θα κάνω γιατί σχετίζεται, είναι το πρόβλημα της πολύ υψηλής νοσοκομιακής φροντίδας και περίθαλψης που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή 42% των δαπανών της υγείας πηγαίνει σε νοσοκομιακή φροντίδα και νοσοκομιακή νοσηλεία. Αυτό με τι σχετίζεται? Σχετίζεται με την ασθενή ανάπτυξη πάρα πολλών αξώνων. Με την ασθενή ανάπτυξη του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, όπου αυτό που θέλουμε να δούμε σταδιακά και ελπίζουμε μέσω πρόθεσμα είναι να μπορεί η διοίκηση αυτού να περάσει στους ΟΤΑ και πώς κτίζουμε ένα σύστημα που δεν θα είναι τόσο κεντρικοποιημένο, αλλά θα έχουμε επιμέρους διοίκηση του πρωτοβάθμιου συστήματος. Τι μέτρα μπορούν να περάσουν μέσα από το πρωτοβάθμιο σύστημα για πρόληψη διάφορων ασθενειών, κυρίως των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. Οπότε έχουμε πρωτοβάθμια και πώς το νοσοκομιακό κεντρικό σύστημα μας έχει εμποδίσει στην ουσιαστική ανάπτυξη πρωτοβάθμιας. Έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα στην μετανοσοκομιακή περίθαλψη, όπου έχουμε έλλειμμα και στη μετανοσοκομιακή περίθαλψη, αλλά και όπως και σε όλους τους τομείς, έλλειμμα στο σύστημα monitoring του τι γίνεται στο νοσοκομείο, πώς φεύγουν από το νοσοκομείο και μετά νοσηλεύονται στο σπίτι τους, τι αναεισαγωγές έχουμε στο νοσοκομείο, οπότε πρέπει όλο αυτό να το κοιτάξουμε ξανά. Έχουμε μεγάλο έλλειμμα στην αντιμετώπιση των ασθενειών, υπόθηκε λίγο πριν και συζητήθηκε, που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά. Εκεί πηγαίνει η πρόληψη των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως ας πούμε δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Στην Κρήτη, που είναι η καλύτερη υποτίθεται μεσογειακή διατροφή, υπάρχει αν πάρει την Κρήτη σαν περιφέρεια, ας πούμε, έχει την υψηλότερη παιδική παχυσαρκία σε όλη την Ευρώπη. Οπότε, τι κάνεις με την παχυσαρκία και το correlation που έχει αυτή με το διαβήτη? Τι κάνεις με την κατανάλωση καπνικών προϊόντων, όπου είμαστε η δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη? Εκεί κοιτάμε, ας πούμε, συστήματα όπως το NHS, που θεωρητικά ότι για κάθε μία λίρα που δίνει στην πρόληψη του καπνίσματος, εξοικονομεί το NHS γύρω στις 2,40 λίρες από αυτό. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα ως προς την υπερκατανάλωση αντιβιωτικών προϊόντων, φαρμάκων και το AB resistance που είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Έχουμε πάλι κακά στοιχεία ως προς την αντιμετώπιση των ασθενειών που θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί με τον εμβολιασμό. Και έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι
μπορούμε να αναπτύξουμε πλέον και εκεί συνδέεται και δυστυχώς άμεσα με το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο ήδη αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε πολύ πιο έντονα τις επόμενες δεκαετίες, το ζήτημα της υγιούς γύρανσης, όπου υπολογίζεται ότι 70% των πολιτών που είναι πάνω από 81 ετών έχουν κάποια μορφή αναπηρίας η οποία σχετίζεται με μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Οπότε, τι κάνουμε για τις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο σπίτι, τι κάνουμε επίσης με τα πρωτόκολλα προσωποποιημένης φροντίδας. Να κεφαλαιώνω. Δύο ζητήματα. Το πρώτο, out of pocket payments, και τι κάνουμε γι' αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει και για το δημοσιονομικό του κομμάτι, αλλά και για τη σχέση του με τη φτώχεια και τις υπηρεσίες πρόνοιας του κράτους. Και μετά, το πώς χρειάζεται να μειώσουμε το κομμάτι της νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο προτάσεις πάνω σε αυτό και τις επεξεργαζόμαστε και είμαστε πολύ ανοιχτοί. Νομίζω η πρώτη δεν θα σας εκπλήξει ιδιαίτερα. Τα κίνητρα, τα γενναία αν θέλετε φορολογικά κίνητρα τα οποία πρέπει να δώσουμε για απαλλαγές τόσο σε συλλογικό, δηλαδή τι κάνει μια εταιρεία και ένας εργοδότης, αλλά όσο και σε ατομικό, τι κάνει ένας πολίτης, αλλά και τι κάνει για την οικογένειά του, ώστε να δώσουμε αρκετές φοροαπαλλαγές για ιδιωτική ασφάλιση και πώς η ιδιωτική ασφάλιση θα ανέβει από το 15% των Ελλήνων που έχουν σήμερα, έτσι ώστε να φέρει πάνω από το τραπέζι πολύ μεγάλο κομμάτι των out-of-pocket payments και παράλληλα να μειώσει τα 4.000 ευρώ που κατά μέσο όρο δίνει ένας Έλληνας σήμερα σε out-of-pocket payments για την υγεία. Πώς το κάνουμε αυτό? Κοιτάμε ξανά αν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, κοιτάμε αν θα είναι... αν δεν θα είναι deductible ή όχι από το personal income tax του καθενός τα ασφάλιστρα που δίνει σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Τα επεξεργαζόμαστε όλα αυτά. Αλλά και το δεύτερο έχει να κάνει με τα περίφημα ΣΔΙΤ. Και τα ΣΔΙΤ που έχει στο δικό μας το μυαλό ίσως ο ΕΟΠΗ ως ο κύριος ή μάλλον μοναδικός ενιαίος φορέας ζήτησης υπηρεσιών υγείας με την ασφαλιστική αγορά. Και αγοραστής, άρα ζητάει, σωστά. Τη σχέση που έχει αυτός με τις υπηρεσίες τις ασφαλιστικές. Και εκεί ίσως είναι αυτό που δεν έχω ακούσει σήμερα όλη τη μέρα και γι' αυτό ανέφερα όλο το νοσοκομιακό πεδίο. Χρειαζόμαστε μία σχέση μεταξύ των δύο. Ένα ΣΔΙΤ, το οποίο θα είναι ΣΔΙΤ, έχουμε σκέψεις και για co-insurance, έχουμε σκέψεις και για το τι θα κάνουμε με τα deductibles, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η σχέση αυτή πρέπει να μεταφερθεί από μια σχέση αμυγός νοσοκομιακή, που είναι αυτή που είναι βασισμένη σήμερα, σε μια σχέση η οποία βεβαίως θα είναι νοσοκομιακή, αλλά θα έχει και όλα τα άλλα επιμέρους κομμάτια. Δηλαδή θα έχει και το κομμάτι της πρωτοβάθμιας, θα έχει το κομμάτι της φροντίδας στο σπίτι, θα έχει το κομμάτι της πρόληψης, της κομμάτι των υπηρεσιών αλλαγής συμπεριφοράς των ασθενών, έτσι ώστε να λειτουργήσει το χαμηλότερο κόστος. Άρα λέμε ναι και επεξεργαζόμαστε τις σκέψεις του co-payment, επεξεργαζόμαστε τις σκέψεις των deductibles, κοιτάμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το πράγμα που υπόθηκε και πριν, ότι το δημόσιο δεν είναι αμυγός κρατικό, ότι έχουμε publicly funded αλλά privately provided. Αλλά πού, σε ένα σύστημα που ζητάμε και στις ασφαλιστικές εταιρείες να είναι συμμέτοχοι και συνεργάτες στην αλλαγή ενός μοντέλου, το οποίο θα είναι μακριά από το νοσοκομειοκεντρικό το οποίο έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Νομίζω ότι το κόμμα που εκπροσωπείται εδώ πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλο έργο, κυρίως στο να αλλάξει και να μεταβάλει το σκεπτικό που υπάρχει στην κοινωνία, την εμπεδομένη αντίληψη ότι το δημόσιο είναι το καλύτερο μέσο και για την υγεία μας και για την ασφάλισή μας κτλ. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση που έγινε και κορυφώθηκε ιδιαίτερα μετά την παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου μίλησε για τους τρεις πυλώνες. Είδαμε ποια ήταν η αντίδραση από την άλλη την πλευρά. Κατηγορήθηκε για νεοφιλελεύθερες, ακραία νεοφιλελεύθερες απόψεις, όπου μάχεται για να καταργήσει το δημόσιο χαρακτήρα της ασφάλισης και ούτω καθεξής. Συνεπώς, εδώ έχετε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο να επιτελέσετε.
πολύ πιο σημαντικό από το να επισέρχεστε σε τόσο μεγάλες λεπτομέρειες που μας περιγράψατε εδώ πέρα. Νομίζω ότι όσοι κάθονται εδώ πέρα είναι πολύ πιο ειδικοί να τις γνωρίζουν αυτές και να τις διευθετήσουν. Αλλά η δική σας, το δικό σας το έργο είναι πολύ πιο σημαντικό, διότι δίνετε τη γενική κατεύθυνση σε επίπεδο αλλαγής νοοτροπίας και σκεπτικού της κοινωνίας, η οποία θα είναι και τελικά ο αποδέκτης των όποιων μεταρρυθμίσεων θα θελήσετε εσείς να προωθήσετε όταν αναλάβετε να είσαστε policymakers. Είναι αυτό που είπατε πριν, ότι το ένα είναι να συμφωνηθεί το μοντέλο, το δεύτερο είναι να επικοινωνηθεί και να πείσει. Ναι, αλλά πρέπει να αρχίσει ήδη να γίνεται αυτή η ζήμωση και η προεργασία στην κοινωνία, διότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δεν αφήνουν την νοοτροπία, την κοινωνία να σκεφτεί διαφορετικά. Και εδώ πέφτουμε πάνω σε ένα μεγάλο τοίχο. Όλοι μας. Λοιπόν. Παράληψή μου, γιατί έχουμε και τον κύριο Βοζίκη από το προηγούμενο πάνελ των ομιλητών. Καλό θα είναι να κλείσει ο κύριος Δεκτάρης. Ναι. Εγώ να πω δύο πράγματα τα οποία νομίζω είναι σημαντικά μιλώντας για ιδιωτική ασφάλιση υγείας σήμερα. Καταρχήν, ας γυρίσουμε 30 περίπου χρόνια πίσω. Στο δεύτερο περίπου της δεκαετίας του 80, τότε περίπου ξεκίνησε η ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Σε τι περιβάλλον? Πρώτον, ενός σχετικά καινούριου ΕΣΥ, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ενός δημόσιου, αλλά μάλλον λίγο κρατικού συστήματος υγείας, αν λάβουμε υπόψη μας ότι είχαμε και το ΙΚΑ με 5,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους, παράλληλου συστήματος υγείας. Δεύτερον, ενός πολύ συγκεντρωμένου ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, μια και το μεγαλύτερο μέρος του πλέον είχε εξαφανιστεί και είχαν μείνει πολύ λίγες εταιρείες, και ενός εντελώς ανώριμου, αν θέλετε, ανώριμης αντίληψης ασφαλιστικής από τους πολίτες. Εκεί λοιπόν ήρθε η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, προσέφερε προϊόντα τα οποία ήταν εντελώς ξένα και για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά αν θέλετε και για τις ανάγκες του πληθυσμού, μιλώντας για τα λεγόμενα περιόριστα και άλλα τα οποία ήταν υπερβολικά και τα οποία πραγματικά δεν κάλυπταν καθόλου το τι ζήταγε ο πληθυσμός, όχι μόνο τότε, αλλά αν θέλετε μέχρι πολύ πρόσφατα. Δηλαδή τι? Ο πληθυσμός είχε τότε out of pocket payments, τι? Οδοντιατρική περίθαλψη, πολύ μεγάλη, αν δεν κάνω λάθος, το ψηλότερο ποσοστό. Δεύτερον, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πολύ λιγότερο φάρμακο και νοσοκομιακό. Άρα, ήρθε η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά να προσφέρει τι? Νοσοκομιακά προγράμματα, τα οποία τότε το out of pocket payments δεν ήταν 15%, 16%. Εντελώς έξω από την πραγματικότητα. Φτάνουμε στη σημερινή εποχή. Η σημερινή εποχή τι λέει? Πάλι έχουμε σύστημα υγείας δημόσιο προς το κρατικό, πάλι. Δεύτερον, μία αντίληψη του πληθυσμού, η οποία προς την ασφαλιστική αγορά και ιδιαίτερα τα ιδιωτικά συμβόλαια υγείας δεν είναι και η καλύτερη. Δεν έχει δηλαδή, να το πω έτσι, αλλάξει, σαν θέλετε, η οπτική των πολιτών. Τρίτον, ίσως αυτό που έχει αλλάξει είναι τι? Ότι προσφέρεται προγράμματα ασφαλιστήρια τα οποία μάλλον ικανοποιούν την καινούργια κατανομή της ιδιωτικής out of pocket payments, αν θέλετε, που είναι τι? Θέλω νοσοκομείο. Γιατί? Γιατί έχει καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας ως προς την νοσοκομιακή κατά κύριο περίθαλψη. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει σε ποιότητα, πιθανότητα και συζήτηση υπηρεσιών. Άρα λοιπόν προφανώς τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να προσαρμοστείτε και σε τι πράγματι θέλει ο πολίτης, προσφέροντας προϊόντα τα οποία, επειδή δεν τα προσφέρει εδώ και αρκετό καιρό η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, τα προσφέρει το νοσοκομείο με δικά του προγράμματα πρόσβασης σε πρωτοβάθμια φροντίδα υπομορφή, αν θέλετε, ασφαλιστήριων συμβολίων. Τα προσφέρουν τα διαγνωστικά, ξέρει ο κύριος Λουπατατζίδης, αντίστοιχα προγράμματα τα οποία προσφέρουν πάρα πολλά πρόσβασης και προφανώς θα τα προσφέρουν σε λίγο και οι ιδιώτες γιατροί με groups, με άλλες, αν θέλετε, μονάδες υγείας, οι οποίες φτιάχνουν, υποκαθιστώντας κατά κύριο λόγο την ασφαλιστική αγορά, η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα προσφέρει. Αυτό ήθελα να πω. Δεν...
Νομίζω ότι αυτό που περιγράψατε τόσο ωραία, τόσο περιεκτικά τώρα που κλείνουμε, είναι αυτό που έχουμε θέσει από την αρχή, την ανάγκη δηλαδή συνεργασίας. Διότι τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς, όπως το ίδιο το λέει, οι ανάγκες αλλάζουν και μεταβάλλονται διαρκώς, οι κοινωνικές των πολιτών, και άρα αυτό καθιστά αναγκαία τη διαρκή συνεργασία μεταξύ των φορέων. Εγώ συμφωνώ με την παρατήρηση ή μάλλον πάνω. Εγώ θα ήθελα, κύριε Βουζίκη, να σας ενημερώσω πάντως, σαν να πάρω το καπέλο τώρα του Αντιπροέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, ότι η ελληνική αγορά έχει ίσως τα καλύτερα προγράμματα και πρωτοπόρα προγράμματα σε σχέση με όλη την Ευρώπη. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν θέλετε να κάτσουμε 10 λεπτά αργότερα, να σας εξηγήσω όλα αυτά τα προγράμματα που λέτε δεν έχει η ασφαλιστική αγορά, τα έχουν σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, είτε είναι ελληνικές είτε πολυεθνικές. Αυτό είναι κάτι άλλο. Λέμε αν είναι ελκυστικά ή στον πολίτη, και αυτό να το συζητήσουμε. Γιατί αν θέλετε όμως να σας πω και σε αυτό κομμάτι. Το παράδοξο ότι έχουμε 40% ιδιωτικές δαπάνες και έχετε εσείς στις ασφαλιστικές εταιρείες 12%, αυτό δεν έχει εξηγηθεί. Μισό λεπτό. Νομίζω ότι και αυτό μπορεί να εξηγηθεί, αλλά να πληρώσω και τους νεκτάριους και να απαντήσω σε αυτό. Μπορώ να απαντήσω εύκολα. Να πληρώσουμε τον κύκλο και μετά θα κάνουμε και τις. Ο κύριος Νεκτάριος έχει τον λόγο. Έχω τον λόγο. Όχι, εντάξει, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η συζήτηση και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Το θέμα μας λοιπόν είναι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά κεφάλαια της επόμενης ημέρας, διότι το μεγάλο θέμα είναι τι γίνεται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και επομένως ένα επιμέρους θέμα αφορά την σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, εάν θα μπορέσουμε να βρούμε ένα αποτελεσματικό σχήμα στο μέλλον. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τα απλά πράγματα. Υπάρχουν 4 τρόποι με τους οποίους συνεργάζονται διεθνώς το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε επιλέξει τον χειρότερο, που είναι η διπλή ασφάλιση. Η οποία τι σημαίνει ότι το 15% του πληθυσμού, ενώ είναι ασφαλισμένο στον ΕΟΠΗ για ένα πλήρες πακέτο υγείας, ταυτόχρονα, επειδή διαθέτει πόρους, πάει και αγοράζει το ίδιο πακέτο ασφάλισης σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, χωρίς καμία συνεννόηση των δύο πλευρών και χωρίς κανέναν συντονισμό. Γιατί, διότι όπως είπε και ο κύριος Βοζίκης, θέλει να έχει καλύτερες υπηρεσίες υγείας, δεν εμπιστεύεται το δημόσιο τομέα και όλα αυτά τα οποία τα έχουμε δει για αρκετά χρόνια. Εδώ λοιπόν, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο που να μπορέσουν να συνεργαστούν σε αυτό το νέο σκηνικό που θα δημιουργηθεί την επόμενη μέρα. Ποια επόμενη μέρα, για να μην λέμε πολλά πράγματα, εννοούμε μετά τις εκλογές, όπου ανοίγουν πλέον οι προοπτικές της χώρας, είτε να προχωρήσει προς ένα αιώνιο τέλμα, όπως περιγράφω εγώ την τρέχουσα στρατηγική ανάπτυξης, ή την εναλλακτική στρατηγική της μεγάλης ανάπτυξης μέχρι το 2030, που θα δώσει άλλες προϋποθέσεις στη χώρα. Σε αυτό το νέο σκηνικό λοιπόν πρέπει να ξαναχτιστούν πολλά συστήματα από την αρχή. Ένα από αυτά είναι το σύστημα συντάξεων, ένα είναι η υγεία, ένα άλλο είναι η δημόσια δίκηση κλπ. Στην υγεία λοιπόν, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με βάση την πρόταση που έχουμε επεξεργαστεί εμείς στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την οποία την έχουμε παρουσιάσει με την ευκαιρία της μιας εκδήλωσης που έκανε πολύ επιτυχημένα η Ένωση Αναλογιστών πριν από 2 εβδομάδες, προβλέπει τον πλήρη συντονισμό μεταξύ του κράτους, δηλαδή του ΕΟΠΗ, ο οποίος είναι ο μεγάλος ασφαλιστής της χώρας, ευτυχώς, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε ότι πρόκειται για πολύ μεγάλη κατάκτηση, ότι αποκτήσαμε επιτέλους έναν εθνικό φορέα ασφάλισης για το σύνολο του πληθυσμού, σε αντίθεση με τα 17 ταμεία που είχαμε την επιμέρους μεταχείριση των ομάδων των αντίστοιχων ομάδων των πολιτών. Και τώρα λοιπόν θέλουμε να συντονιστεί αυτό με τον ιδιωτικό τομέα, με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Σε ποια βάση, ότι κρατάει το κράτος τους κινδύνους τους οποίους αποφασίζει να κρατήσει, πότε, μετά από μια πλήρη και μεγάλη αναλογιστική μελέτη που θα δείξει ότι από εδώ μέχρι το 2060 πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι μπορεί να αντέξει το κράτος, και τους άλλους κινδύνους τους αφήνει στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα βέβαια οι πολίτες μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουν οι Γάλλοι. Τα deductibles και τα co-insurance διαμορφώνονται σε ασφαλιστικά πακέτα από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και προαιρετικά οι πολίτες πάνε και αγοράζουν ή κρατάνε τον κίνδυνο.
με τα κίνητρα και με το σύστημα που δουλεύει στη Γαλλία, το 93% του πληθυσμού προαιρετικά αγοράζει τέτοιου είδους ασφαλιστικά πακέτα. Με ποιο αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι ο μέσος Γάλλος πολίτης έχει μια τελική επιβάρυνση 10% στις συνολικές δαπάνες υγείας. Και περίπου αυτό είναι το ποσοστό σε όλες τις καλά οργανωμένες χώρες της Ευρώπης. Πλην μόνο οι οποίοι κινούμαστε στο 40% και μειώνεται αυτό το 40% στο 35% όταν μεσολαβεί η ιδιωτική ασφάλιση. Εδώ βέβαια η ασφαλιστική αγορά θα μπορούσε να εξετάσει και εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχει και το Ολλανδικό μοντέλο, όπου για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, το κράτος υποχρεώνει τους πολίτες να ασφαλιστούν, αλλά σου λέει πήγαινε σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Τέσσερις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν το 90% της ασφάλισης των πολιτών, αλλά το κράτος είναι πάνω. Δεν είναι ιδιωτικό το σύστημα ότι έχει αφήσει στις ιδιωτικές εταιρείες τον πληθυσμό. Το κράτος έχει ένα πολύ σκληρό εποπτικό σύστημα και απλώς τη διαχείριση του ελληνικού ΕΟΠΗ την έχουν δώσει σε τέσσερις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό είναι για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Επίσης, υπάρχει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα μπορούσε να εξεταστεί. Εμείς τα έχουμε εξετάσει όλα αυτά και έχουμε καταλήξει σε αυτή την πρόταση. Η δουλειά της ασφαλιστικής αγοράς είναι να κάνει μια αξιολόγηση αυτών των προτάσεων. Και τότε θα ανακαλύψετε, κυρίες και κύριοι, ότι το δύσκολο δεν είναι αυτό. Το δύσκολο είναι τα επόμενα. Ποιο είναι το δύσκολο λοιπόν? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνεργασίας? Θα νόμιζε κάποιος ότι μπορούμε να γυρίσουμε ένα κλειδί και αύριο να συνεργαστεί ο ΕΟΠΗ με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά και να πάνε όλα καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να γίνει μια ραγδαία βελτίωση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που είναι η πλευρά της προσφοράς, τα κρατικά νοσοκομεία, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, αυτό το κολοσσιαίο δίκτυο που έχουμε στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα με την πλευρά της προσφοράς? Έχουμε πλήρη επάρκεια νοσοκομείων με καταπληκτικά κτίρια και με πλήρης εξοπλισμούς. Έχουμε διπλάσιους γιατρούς από ό,τι χρειάζεται η χώρα και τους διπλάσιους σε σχέση από ό,τι υπάρχουν σε οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη χώρα. Έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά όμως είναι ατάκτως ερημένα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι? Μπορούμε να δούμε πολλά αποτελέσματα. Αυτό που θα σας στεναχωρήσει ιδιαιτέρως είναι το τελευταίο βαρόμετρο του Ιουνίου του 2016, το οποίο για όσους τα παρακολουθούν ήταν πάντα αρνητικά. Τι μετράει το Ευρωβαρόμετρο? Μετράει την ικανοποίηση των χρηστών από την χρήση των υπηρεσιών υγείας της χώρας. Είχαμε πάντα ένα ποσοστό γύρω στο 70%, ακόμα και πριν από την κρίση και ούτω καθεξής. Τι έγινε στο το τελευταίο βαρόμετρο του Ιουνίου του 2016? Ότι το 90% των Ελλήνων πολιτών είναι δυσαρεστημένοι με τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν στη χώρα. Και θα σας στεναχωρήσει ακόμα περισσότερο η διαπίστωση από αυτό το Ευρωβαρόμετρο ότι μας έχει ξεπεράσει πλέον η Βουλγαρία και όλες οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Εδώ είναι λοιπόν το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ έχουμε ετοιμάσει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς μια πλήρη πρόταση για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Διότι αυτό είναι το πρόβλημα και όχι η σύμπραξη. Η σύμπραξη είναι δευτερεύον θέμα, το οποίο θα ακολουθήσει εάν υλοποιηθούν τα προηγούμενα. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει εδώ? Μια μεγάλη ανασυγκρότηση του δημόσιου συστήματος υγείας και τα δημόσια νοσοκομεία να γίνουν καλύτερα από τα ιδιωτικά. Αυτό είναι το ζητούμενο για τη χώρα. Και γιατί είναι αυτό ζητούμενο? Όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα κατάσταση ή για να έρθουν απλώς οι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά για να δούμε αυτά που έρχονται. Διότι ακούστηκε προηγουμένως ότι έχουμε φοβερό δημογραφικό πρόβλημα. Έχουμε το χειρότερο στην Ευρώπη. Επομένως, μετά το 2030 δεν θα ελέγχεται η κατάσταση, εάν δεν μπορέσουμε τώρα να φτιάξουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο δημόσιο σύστημα υγείας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάνουμε αυτή τη βελτίωση με τις προτάσεις που εμείς θα παρουσιάσουμε, όπως είπαμε, μετά τις εορτές και βελτιώνεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Ο ιδιωτικός τομέας είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον ΕΟΠΗ για να κάνουν αυτού του είδους την σύμπραξη? Υπάρχουν τα εξής προβλήματα. Το πρώτο, υπάρχουν πολλά άλλα να πω τώρα συνοπτικά για να έχουμε χρόνο, τα τρία σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι πρέπει στη βάση αυτής της αναλογιστικής μελέτης που έλεγα προηγουμένως, πρέπει να γίνει μέχρι το 2060 και που δεν την έχουμε κάνει. Γιατί? Διότι δεν μας δίνει ο ΕΟΠΗ μία βάση δεδομένων που χρειάζεται, ούτε κανένας άλλος.
πρέπει να αποφασιστεί το ισοζύγιο κινδύνων επιτέλους που θα κρατάει το κράτος και το τμήμα των κινδύνων που θα βαρύνει τους πολίτες. Όπως κάνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εάν δείτε το σχεδιασμό που έχει γίνει στο Ολλανδικό σύστημα που προηγουμένως μας είπε ο κύριος Γκέκας, θα δείτε ότι υπάρχει φοβερή τεχνογνωσία ενσωματωμένη μέσα στην κατανομή των κινδύνων μεταξύ του κράτους και του ιδιωτικού τομέα. Και όλες οι χώρες το έχουν κάνει αυτό πλην ημών. Επομένως, πρέπει εμείς να αποφασίσουμε πάνω σε αυτό. Το δεύτερο είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες. Έχουν επιλύσει το θέμα του risk selection, που σημαίνει τι γίνεται εδώ, τι θα γίνει με τους κινδύνους. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, αν είσαι 18 ετών έφηβος ή 85 ετών γέρος, πληρώνεις 1.420 ευρώ ασφάλιστρο. Εδώ τι γίνεται. Επομένως, βέβαια είναι άλλο το σύστημα, έτσι δεν είναι το γαλλικό μοντέλο που συζητάμε. Απλώς θέλω να πω ότι η ασφαλιστική αγορά, αν πρέπει να εξετάσει και εναλλακτικά μοντέλα πλην του γαλλικού, πρέπει να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Τι γίνεται με την επιλογή των κινδύνων. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά τεχνικό θέμα, δεν έχουμε χρόνο να το απαντήσουμε. Το τρίτο θέμα είναι τα κόστη λειτουργίας, κυρίες και κύριοι. Αυτές οι τέσσερις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ολλανδία, οι οποίες εξυπηρετούν το σύνολο του 90% του πληθυσμού, έχουν, κυρίες και κύριοι, λειτουργικά κόστη 6%. Τα δημόσια στη Γαλλία, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει κόστη λειτουργίας 5%. Οι mutual ασφαλιστικές εταιρείες έχουν κόστη 6%. Το κρατικό σύστημα, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζονται στο πλαίσιο της σύμπραξης ιδιωτικού δημόσιου τομέα έχουν 17%. Εμείς κινούμαστε σε διπλάσια επίπεδα από τις ιδιωτικές γαλλικές εταιρείες. Επομένως, τι χρειάζεται εδώ? Το πήρατε, φαντάζομαι, το μήνυμα από την προηγούμενη συζήτηση στην Ένωση Αναλογιστών. Digital ασφαλιστικές εταιρείες για να πέσουν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη και μεγάλη βελτίωση στα συστήματα πωλήσεων, τα οποία είναι προϊστορικού επίπεδου. Όταν λέω προϊστορικού, εννοώ επίπεδου τεχνογνωσίας του 80. Και έρχομαι στα ωφέλη αυτού του συστήματος. Εάν γίνει αυτή η συνεργασία, μόνο θετικά στοιχεία θα προκύψουν. Γιατί? Διότι θα προκύψει ένας καλός εννοούμενος ανταγωνισμός μεταξύ των εξυγχρονισμένων δημόσιων συστημάτων υγείας, νοσοκομείων, μεταξύ των εξυγχρονισμένων δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών. Αυτό τι θα κάνει? Αυτό θα οδηγήσει τα κόστη νοσηλείας σε χαμηλότερα επίπεδα, διότι αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ότι τα κόστη νοσηλείας των ιδιωτικών νοσοκομείων είναι κολοσιαία σε σχέση με οτιδήποτε άλλο λειτουργεί στην Ελλάδα και αυτό σπρώγνει τα ασφάλιστρα των ασφαλιστικών εταιρεών σε πολύ ψηλό επίπεδο. Επομένως, δεν μπορεί να ασφαλιστεί και δι' αυτού του λόγου ο πληθυσμός. Και βέβαια, εδώ πρέπει να ληφθούν τελικά, και για να κλείσω, σημαντικές αποφάσεις από την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, εφόσον ενδιαφέρεται να επιτύχει μια σύμπραξη με τον δημόσιο τομέα. Πρώτον, πρέπει να εξετάσει τα εναλλακτικά μοντέλα του γαλλικού περιλαμβανομένου, το οποίο, όπως είπαμε, το έχουμε ολοκληρώσει και είναι στη διάθεσή σας, και για να τα κάνετε εσείς τις διαβουλεύσεις σας και λάβετε τις οριστικές αποφάσεις. Και ό,τι πρόγραμμα αποφασίσει η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά πρέπει να συνοδεύεται από μια λεπτομερέστατη μελέτη. Δεν υπάρχει άλλο υποκατάστατο στα πλαίσια συνεργασίας. Μην περιμένετε δηλαδή το κράτος να καθίσει να ακούσει οποιαδήποτε πρόταση στα λόγια, χωρίς μια πλήρως τεκμηριωμένη μελέτη η οποία θα αποδείξει ποια είναι τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας και τι μακροπρόθεσμα θα προσφέρει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ήταν απόλυτα κατατοπιστικό. Πάρα πολύ ωραία το σκέφτηκες να κλείσει ο κύριος Νεκτάριος. Νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε ερωτήματα σε όσους θα ήθελαν να κάνουν, για να έχουμε ένα τετάρτο περιθώριο. Ναι. Ωραία. Υπάρχει και ένα γεύμα, νομίζω, που περιμένει, οπότε... Γιατί και κάποιοι πεινάνε εδώ πέρα, οπότε... Ναι, ναι, παρακαλώ, πείτε το όνομά σας και το ερώτημα. Νομιμοποιούμε από τη μεριά της Οργανωτικής Ώρας Επιτροπής ότι ενδιαφέρον ήταν όλα ό,τι ακούστηκαν, αλλά το παρατραβήξαμε λίγο, κατά κάποιο λόγο. Ο Κυριόπουλος έφυγε κιόλας, αλλά με εξουσιοδότησε να πω ότι... και όχι ότι θα χάσουμε τη γαστρονομική...
ήδη την έχετε χάσει. Γιατί χάσαμε πάλι. Αισθανθήκατε κάποια στιγμή ότι πλατιάζουμε, ότι λέμε κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν ενδιαφέροντα? Όχι, ήταν τώρα για μας, για ορισμένους από μας, εσείς κύριε Μαυρίδη, σίγουρα με τα ερωτήματα και τις παρεμβάσεις που κάνατε φαίνεται ότι είστε έξω από τον χώρο, κατά κάποιο τρόπο. Εγώ είμαι ο Σισούρας, για όσους δεν ξέρετε, αλλά δεν ξέρεις εσύ. Και επειδή έχω ζήσει όλη αυτή την κατάσταση και τις υπηρεσίες υγείας και έκανα τις παρεμβάσεις από εδώ και από εκεί, αλλά θέλω να πω δύο πράγματα μόνο να μείνω. Πρώτα, αυτό το παράδοξο, έφυγε ο κύριος Βελιώτης που το λέει, αλλά είσαι εσύ που είσαι αντιπρόεδρος. Πού είσαι? Κύριε Βελιώτη, για το παράδοξο που σας έκανα, το λέω πάντοτε και λέει ο κύριος Βελιώτης, λέει ο Σισούρας, λέει με το ελληνικό παράδοξο. Από τη μια μεριά λέτε out of pocket 40%, και από την άλλη μεριά οι ασφαλιστικές εταιρείες, πόσο είναι τώρα κύριε Βελιώτη ή εσείς κύριε Γκέ, 15 έφτασε, ανά, γιατί το χρόνο που, τον καιρό που εγώ φώναζα και έλεγα ήταν κάπου 11%, 10% πόσο ήταν. Λοιπόν, αυτό είναι παράδειγμα. Επομένως, τι πακέτα και γιατί δεν έχετε δημιουργήσει ένα ελκυστικό για τον πολίτη να εγγραφεί στις... Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, κοιτάξτε, εμείς που μεγαλώσαμε δογματικοί μέσα στο δημόσιο και εθνικό σύστημα υγείας, έτσι δεν είναι, και σας μιλάει κάποιος ο οποίος ιστορικά έχει και το βάρος του σχεδιασμού του και της ίδρυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα έχουμε φτάσει, έχει φύγει ο Κυριόπουλος, αλλά ο Κυριόπουλος είναι, λέει, ότι αναγνωρίζουμε ότι η πολιτική οικονομία, να μιλήσουμε με όρους ακαδημαϊκούς λίγο, παραγωγής ή η τεχνολογία παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών υγείας σίγουρα έχει αλλάξει. Βρισκόμαστε σε ένα public-private mix το οποίο το δεχόμαστε. Έτσι δεν είναι? Και σίγουρα μπαίνουν οι εκφράσεις μέσα, σύμπραξη και οτιδήποτε άλλο. Εκείνο που εμένα με ταλανίζει πάντοτε και φωνάζω, που είναι ο κ. Βελιώτης το ξέρει, επειδή πολλές φορές έχουμε κουβεντιάσει στα φόρουμ τα δικά μας, είναι αυτό που φώναξα και είπα για εσάς κύριε και Μιλτιάδη, το λέτε εποπτικό σύστημα. Πέστε το επιτέλους, είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε καθόλου ένα αυστηρό regulated system, έτσι το λένε. Regulations. Κύριε Γκέκα, το ξέρετε ότι η Ολλανδία έφτιαξε αυτό το περίφημο σύστημα μετά από τις τόσες απόπειρες μεταρρυθμίσεων που έκανε, που τις ζήσαμε εμείς και τους φέραμε και στην Ελλάδα και όλα με εποχή Μόσαλο που ήρθε, οι άλλοι που φέραμε την Επιτροπή των Σοφών και ούτω καθεξής, αλλά στέκεται από πάνω σαν Κέρβερος. Πέστε τη λέξη Κέρβερος. Το κράτος, μην το λέτε έτσι απλά, στέκεται σαν Κέρβερος και παρακολουθεί πώς πλέον δουλεύει το ασφαλιστικό σας σύστημα και πώς δουλεύει και τι πακέτα χορηγείται και αξιολογεί ακριβώς εάν προσφέρεται εκείνα τα πακέτα που χρειάζεται να προσφέρεται και με τι δείκτης και ούτω καθεξής. Νομίζω εσύ, Μιλτιάδη, είπες ότι από την άλλη μεριά πρέπει να δημιουργηθεί μια τεχνοκρατική αντίληψη για δημιουργία δικτών, κύριε Δασκαλόπουλε. Έτσι, και από την αρχή που είπες εσύ το out of pocket, αλλά το παράδοξο να το βρείτε, να το πείτε. Λοιπόν, επομένως εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και μιλάω για ένα regulated system. Και σήμερα ο ΕΟΠΗ που έχουμε φτιάξει, που εμείς τον ονειρευόμασταν ΕΟΦ επί κρεμαστινού και ό,τι τα λοιπά, δεν μας άφησε ο συνδικαλισμός και ούτω καθεξής και οτιδήποτε άλλο, ήταν ακριβώς αυτό η μεγάλη ρύθμιση. Αλλά λέμε τώρα, κάνει συμβάσεις και μπορεί να παίξει το ρόλο αυτού του κέρβυρου, όπως λέω εγώ, το ΕΟΠΗ, να παρακολουθεί αν οι συμβάσεις αυτές με όλον τον ιδιωτικό και τον ασφαλιστικό τομέα πραγματικά είναι απέναντι λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ είπα να μην αμακρηγορήσω. Κυρία Μιχαηλίδου, εσύ... Ναι, αλλά κυρία Μιχαηλίδου, ο δικός σας
ο πολιτικός εσύ είσαι καλός συνεργάτης και μας είπες διαπιστώσεις πολύ σοβαρές και τεκμηριωμένες. Έτσι δεν είναι, γιατί μιλάμε τώρα και λίγο ακαδημαϊκά. Ο αντιπρόσωπός σας χθες, που τον είχαμε στο τραπέζι, ο οικονόμου, μίλησε πραγματικά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πρόταση συγκεκριμένη. Ότι πραγματικά φτιάχνει ένα δίκτυο ασφαλιστικών εταιριών και μιλάει. Επομένως, γιατί το φοβηθήκατε εσείς να το πείτε, γιατί αυτό είναι το τραπέζι σήμερα. Και θέλει προσοχή μεγάλη εάν δεν δημιουργηθεί αυτό το εποπτικό πλαίσιο. Και το τελευταίο που είναι ένα καθαρά τεχνικό, γιατί ούτε και εσύ Μελτιάδη το είπες, ότι η Γερμανία και η Γαλλία ακόμη ή το Βέλγιο που έχει ένα τέτοιο με τις ασφαλιστικές εταιρείες έχει ένα risk adjustment. Δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο δέχονται διότι είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν κάποιον άρρωστο αλλά δεν προχωράνε και έχουν κόστη μεγάλη τότε μπορεί να επέμβει το κράτος και να τους βοηθήσει ή μεταξύ τους οι εταιρείες. Έτσι το risk adjustment. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα αργότερα όταν προχωρήσουμε στο να φτιάξουμε αυτή τη σύμπραξη που λέμε. Τι λέτε σύμπραξη, δεν μου αρέσει η σύμπραξη. Εμένα με ενδιαφέρει μια ρύθμιση πλέον του public and private mix, του μείγματος δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό μας είναι. Αυτή είναι η αλλαγή του συστήματος υγείας που δεχόμαστε εμείς, που το φτιάξαμε σαν δογματικό εθνικό σύστημα υγείας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τελειώσει. Μία ερώτηση όμως πρέπει να τη δώσουμε. Ο Σουσούρας κάθε φορά μου λέει πάλι θα μιλήσεις. 3 λεπτά. Το ερώτημα είναι το εξής. Καταρχήν ξεκινάω το συμπέρασμα ότι η αύξηση των προγραμμάτων, των πωλήσεων προγραμμάτων των ασφαλιστικών εταιρείων οφείλεται κατά βάση στην ανικανοποίηση, στη μειωμένη ικανοποίηση του κοινού από το σύστημα υγείας. Είναι γεγονός αυτό. Ως παθόντες, ως πολίτες και ως ελαφρώς ενασχολούμενοι με την υγεία, απορρίπτοντας τον δογματισμό μας, γιατί περάσαμε το δημόσιο και αναγκαστήκαμε να απορρίψουμε τους δογματισμούς μας. Λοιπόν, θα ρωτήσω το εξής. Μία ασφαλιστική εταιρεία, η οποία διαφημίζει οικογενειακά πακέτα, θα δεχθεί να ασφαλίσει ένα παιδί το οποίο είναι ανεμβολίαστο? Διότι οι φυρφυρίκοι στην Αριστοτέλους, και δεν παίρνω πίσω αυτό που λέω, πέρασαν, δεν ξέρω αν το σύσχεσε αυτή η απόφαση, ότι μπορεί να γραφτεί παιδί στον υπηαγωγείο με υπεύθυνη δήλωση του γονιού. Αυτό το έκανε μόνο η Ιταλία και το μαζέψανε. Οι δικοί μας εδώ, που οι οποίοι είναι γιατροί και οι δύο και οι τρεις παράγοντες του Υπουργείου Υγείας είναι γιατροί. Δεν είναι οικονομολόγοι. Δεν είναι νομικοί, δεν είναι φιλόλογοι. Δυστυχώς γι' αυτό. Άρα λοιπόν θα δεχτεί να το ασφαλίσει. Τρίτον, κύριε Μπάρδη, σε μια εισαγωγή με βαλιτσάκι, ξέρετε τι, αντιλαμβάνεστε τι λέω, θα αποζημιωθείτε για μια χειρουργική επέμβαση η οποία από τα κλινικά του μπορίσματα, ευρήματα, δεν ήταν επίκουσα από την ασφαλιστική εταιρεία, από το ασφαλιστικό τομέα? Ερώτηση και στους ασφαλιστές. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα αγγελικά. Τελειώνω και είναι το εξής. Πριν από 5-6 χρόνια έγραψε μια πρόταση σε ό,τι αφορά την κάλυψη, την καθολική κάλυψη περίθαλψης. Όλοι, ανεξαρτήτως πακέτου εισοδήματος και καταστάσεως υγείας, δικαιούνται ανθρώπινης και ισότιμης πρόσβασης σε τετράκινο, εξάκινο, πλήρως εξοπλισμένο. Από εκεί και πέρα, το όποιο upgrading κατόπιν θέλησης του ασθενούς ή των οικείων να πληρώνεται από ίδιους πόρους. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο στρατηγός ή ο διευθυντής ή το ασφαλισμένος του εδώ ΕΑΠ, κύριε Μαυρίδη, να κάνει αμυγδαλές σε μονόκλημα. Γιατί εκεί γι' αυτό φτάσαμε μέχρι εδώ. Από εκεί και κάποτε τις κάναμε. Ο νευροπαθής τελικού. Κάποτε, ναι. Κάποτε τις κάναμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.